Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κοντά σας άλλο ένα βράδυ παρέα. Εδώ με Γιάννη Χιλιτίδη, ήρεμα, όμορφα. Λοιπόν, αράζουμε στο σπίτι, βλέπουμε με σβηστή φωνή το Σπάρτακο, να δούμε καμιά ωραία σκηνή και ακούμε ένα Πτόπουλο και Χιλιτίδη για να περάσουμε έτσι ένα δύο ώρο, έτσι, πολύ έτσι χαλαρό θα έλεγα, καθώς υπάρχει και διακοπή του πρωταθλήματος. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν έχει στοιχήματα, ιστορίες, κόλπα. Κάτι ματσάκια της πλάκας εκεί τα οποία πήγα σήμερα στο προποζήτικο της γειτονιάς μου εκεί πέρα στην Τούμπα να πούμε. Λέω φέρε τα κουπόνι να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτι κλάι, mind match, να πούμε κάτι ιστορίες. Λέω τι να πει, άσε λέει θα πεινάσουμε να πούμε τις τελευταίες μέρες. Άσε να πάει στην αρχή, παίξε λεκάνα αυτό πως το λένε. Παίξε κάνα αυτό πως το λένε, αυτό το, με το μηχάνημα. Το, πως το λένε, το κίνο. Έλα μόνο το λέω, τι κίνο να παίξω τώρα, πλάκα με κάνεις τώρα. Λέω τι, με το μηχάνημα να παίξω αντίπαλος. Θα βάλει ένα ευρώ του λέω. Βουλγαρία, Άντερ 19, Πολωνία. Κισαμικός, Πανσεραϊκός, να παίξω ένα χινάρι εκεί. Κάνα 0-0. Διπλό η Κασιόπη στην Πάτρα. Ρωσία, Σλοβακία κάτω το 19, παίξε το άσο. Παίξε η Ιορδανία, Μάλτα να πούμε over. Παίξε Μπριν Μπραμ, Κραλόρα, έλα κτλ. Έχει δύο διπλή ευκαιρία. Τέλος πάντων, 1,5 ευρώ. Παίξε και ένα ακόμα, λέω να πούμε για την Πέμπτη. Κατάρ, Τουρκία over. Λοξεμβούργο, Ελλάδα over. Ισπανίε, Αγγλίε over. Βέλγιο, Ιταλία, Χ, Ουαλία, Ολλανδία, over. Παίξε τα μόρτα. Τι να τα πιάσει, λέει. Γιατί λέω, σε αυτά έχω πιθανότητα να πιάσω, λέω κάτι. Αν βάλω κίνο, λέω, θα πιάσω 8 στα 8. Λέω, ξέρω εγώ, λέω, τι να σου πω. Καλύτερα να μην παίξω, λέω, κίνο. Πάρε 1,5 ευρώ να πούμε να πιεις ένα καφέ, εσύ, να περάσω και εγώ την ώρα μου. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ξημέρωμα 11 του 2015. Την Πέμπτη λέει έχει απεργία. Εδώ με είπε, με ενημέρωσε ο Χιλιτίδης. Λέω τι απεργία ρε Χιλιτίδη έχει. Όλοι λέει θα κάνουν απεργία. Λέω γιατί θα κάνουν απεργία. Λέω ξέρω εγώ. Κάτι λέει όλοι μαζί. Εγώ είμαι αντίθετος. Λέω να πάμε στις δουλειές μας όσοι έχουμε και να μην κάνουμε καμιά απεργία. Εξάλλου η απεργία τόσα χρόνια δεν μας έδωσε κάτι το ουσιαστικό. Δηλαδή, κάνοντας απεργία δεν κερδίσαμε τίποτα. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα οι άλλοι οι οποίοι μπήκαν στο δημόσιο, καλά κάνουν και κάνουν απεργίες. Εμείς γιατί να κάνουμε απεργία, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα κερδίσουμε τον καλύτερο μισθό, θα έχουμε καλύτερη σύμβαση εργασίας. Για ποιο λόγο να κάνουμε απεργία. Αν πάθουμε κάνα έμφραγμα, ξέρω εγώ, θα έρθει κάποιος καλός γιατρός να μας κάνει, ξέρω εγώ, καμία αυτή να μας ανοίξει τη βαλβίδα, δεν πληρώσουμε. Ξέρω για ποιο λόγο να κάνουμε απεργία. Δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω λογικό. Θα μου πεις, ρε μάγκα και τι να κάνουμε, να μην κάνουμε. Όχι, να μην κάνουμε. Εγώ, αν υπάρχει εδώ άνθρωπος ο οποίος να μου σηκώσει την κονσόλα και τα λοιπά, αν έρθει κάποιος, αν έρθει ο Γιάννης, δεν ξέρω, αν έρθει κάποιος άλλος που δεν κάνει κανένας, που δεν γουστάρει την απεργία, εγώ θα έρθω κανονικά να κάνω. Βέβαια, Σιριζέος δεν είμαι, ούτε ήμουν ποτέ, ούτε είμαι υπέρ του συστήματος. Αλλά δεν νομίζω ότι με την απεργία τόσα χρόνια κερδίσαμε κάτι. Παρά τα αυτά, χάσαμε. Τι χάσαμε. Χάσαμε εργοστάσια, χάσαμε την Coca-Cola, χάσαμε πολλά πράγματα χάσαμε. Δηλαδή δεν είναι της ώρας. Πάντως είμαι αντίθετος. Θα μου πεις, έχουμε κάνει άλλο τρόπο. Έχουμε έναν τρόπο, φίλε, την ψήφο μας. Και αφού την ψήφο μας πάνε και την πετάμε όπου να είναι και όπως να είναι, για ποιο λόγο να κάνουμε απεργία. Μνημόνιο ψηφίσαμε, είπαμε ναι στο μνημόνιο, λαός και πολιτική. Εφόσον μπήκαμε στο μνημόνιο, ας μην μπαίναμε. Ας λέγαμε, ας πηγαίναμε με το Λαβαζάνι, να λέγαμε το Λαβαζάνι, Λαβαζάνι, σου δίνουμε 20%, είπαμε όχι στις εκλογές του δημοψηφίσματος, και εμείς γουστάρουμε να πάμε να πούμε στη Ραγμή. Να πηγαίναμε την άλλη μέρα, να μην είχαμε συντάξεις, να πηγαίναμε την άλλη μέρα να βάζαμε μπροχτά από τα τρακτέρ, τα εργατικά χέρια και να ξεκινούσαμε από την αρχή την Ελλάδα από το μηδέν. Τι έκανε ο Ηρακλής, τι έκανε ο Άρης, τι έκανε η ΑΕΚ. Τι κάνανε αυτοί. Φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη, κάνανε μηδέν να πούμε χρέη, γράψαν στον πάγο να πούμε να κάνω ιστορίες και φτιάξανε μια καινούργια ΠΑΕ. Μια καινούργια εταιρεία. Άλλοι γίνανε Αεποντίον Ηρακλής, οι άλλοι πέσαν στην Γάμα Εθνική, μείνανε και άλλη μια κατηγορία να κάνουν σύσταση νέας εταιρείας.
Και η ΑΕΚ, η αμαρτωλή, έβαλε στον πάγο να πούμε ένα κάρο εργαζομένους, έβαλε να μου και το δημόσιο και θέλει να είναι ισακιόμοι με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Θέλει ο Άρης να είναι ισακιόμοι με τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Θέλει να είναι ισακιόμοι με τον ΠΑΟΚ ο Ηρακλής. Δεν γίνεται. Και τα λέω εγώ αυτά που τους ξεσκίζω στην κριτική τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αλλά δεν μπορείτε να είστε ισακιόμοι η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να είστε ισακιόμοι ο Ηρακλής. Ισακιόμοι να πούμε ο Άρης, η ΑΕΚ και ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ. Φάγατε τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Πτωχεύσατε. Όπως πολλά εργοστάσια τα πήγανε να μου στη Ρουμανία. Τα πτώχευσε, λέει ο Τάδε να μου και τα λοιπά. Φάγανε τα λεφτά από τον Κοσμάκη. Ετσέτερα, ετσέτερα, ετσέτερα. Αν ήσασταν μάγκες λοιπόν Ελληνάρες μου, να πηγαίνατε να ψηφίζατε τον Λαφαζάνη, να πήγαινε ο Λαφαζάνης και να υπέγραφε όχι. Να έλεγε όχι στο μνημόνιο. Να πήγαινε να πούμε, αφού έλεγε όχι στο μνημόνιο, να το ψηφίζατε. Αφού είπε ο Τσίπρας ναι στο μνημόνιο, και εσείς είπατε όχι και ψηφίζατε Τσίπρα και τον άλλο της Νέας Δημοκρατίας και τα μνημονιακά κόμματα, καθίστε τώρα πάνω στο δάχτυλο το χοντρό χοντρό, πληθείτε κιόλας και ετοιμαστείτε να πούμε να περάσουν τα μέτρα. Τώρα είτε κάνετε απεργία, είτε δεν κάνουμε απεργία, δεν παίρνει χαμπάρι κανένας. Τα λεφτά πρέπει να τα πληρώσουμε. Τώρα είμαστε ανίκανοι να διαπραγματευτούμε ένα καλύτερο χρέος. Είμαστε ανίκανοι να δημιουργήσουμε, να πούμε όχι ρε, δεν γουστάρουμε. Πάρτε δρόμο, φύγετε, δεν πληρώνουμε μία. Αλλά να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη γη μας, να μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια καινούργια αρχή, όλοι μαζί ενωμένοι. Ενωμένοι δεν είμαστε ποτέ γιατί είμαστε λαμόγια. Οπότε ψηφίσαμε μνημόνιο, διότι έτσι μας βόλευε, διότι φοβηθήκαμε το κάτι άλλο, φοβηθήκαμε τη δραχμή και ήμασταν όλοι συνθήματα. Συνθηματούλια, όπως λέει ο Κουλιανός, και να είναι μια επανάσταση της πλάκας. Τώρα θέλετε να κάνετε απεργία. Εγώ δεν κάνω. Γιατί να κάνω. Σάμα τη να πούμε. Πληρώσω αυτά που είναι να πληρώσω. Θα κατεργηθεί το έμφυα, θα πάει ο μισθός απάνω, θα βρει το παιδί μου μια καλύτερη κατάσταση. Όχι. Λοιπόν, μήπως θα δουλεύω λιγότερο και θα αμείβομαι περισσότερο. Όχι. Θα δουλεύω περισσότερο και θα αμείβομαι λιγότερο. Θα τρέχω σαν το βόδι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως μπορείτε και τρέχετε κι εσείς, για να βγάλετε 5 δραχμές. Αν πάθω κανένα έμφραγμα, μου ήρθε μια κακιά αρρώστια, θα πεθάνω φτωχός και έρημος σε κάποιο νοσοκομείο, να πούμε, το οποίο θα είναι ημιτελές. Θα έχει μισές νοσοκόμες, μισούς γιατρούς κτλ. Και όπως σε κάνω νοσοκομιακό, μπορεί να πιάθηκα μια βλάβη το νοσοκομιακό και την ώρα να οδηγάνε οι δύο φίλοι μου, ο ψηλός και ο κοντός που σώζουν ζωές, και όχι μόνο αυτοί κι άλλοι. Όπως ο φίλος μου ο Χάρης, ο Μπέλιος, σώζουν ζωές με αυταπάρνηση, να μείνω από λάστιχο, να μείνω από κινητήρα, γιατί δεν έχουν λεφτά να το φτιάξουν αυτό το έρημο, να πούμε το νοσοκομιακό, να πάει σωστά στην ώρα του. Άστε να πάω στο διάλογο. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Επαναλαμβάνω, 54.340. Γούσταρα πολύ. Το ξύλο πόρεξε ο Ποζίδης στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Πολύ το γούσταρα. Τι δουλειά έχει ο Χρυσαυγίτης στη δουλειά στο συλλαλητήριο του Ποντίου. Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχει ο Πόντιος αύριο μεθαύριο στο Χρυσαυγίτη την ιστορία. Τι δουλειά έχει. Εγώ θέλω, κύριε μου, λέει ο Πόντιος, να διαμαρτυρηθώ. Ούτε να δείρω θέλω, ούτε να βρίσω θέλω, ούτε προπαγάνδα να κάνω θέλω. Είμαι αγνός, Πόντιος, έχω το μυαλό μου όσο έχω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θέλω να διαμαρτυρηθώ και θέλω να πούμε να την πω σε αυτόν τον αγράμματο που λέει ο Σαββίδης, τον ανιστόρητο, τον δείξω, τον πήξω. Εσύ τι δουλειά έχεις στη δική μου τη διαδήλωση. Να μου χαλάσεις τι. Να μου την αμαυρώσεις, να μου κάνεις προβοκάτσια. Και πού πάει και πέφτει ο Χρυσαυγίτης. Πάει και πέφτει στον Ποζίδη. Καλύτερα να σε βαρέσει γκαμίλα δηλαδή, παρά να σε βαρέσει ο Ποζίδης. Πάει και τον πουλάει μαγκιά και μια. Πού πουλάει τη μαγκιά, δεν τον βλέπεις τον άλλο, ρε πως είναι. Του δίνει ένα μπάτσο άλλος. Πάω τον κάτω. Έχω πέσει ξερός κάτω. Λέω κοίταξε να δεις, λέω. Κοίταξε να δεις, λέω, τι γίνεται. Και να σου πω την αλήθεια. Στο επεισόδιο, ας πούμε, είμαι υπέρ του Ποζίδη. Που εγώ με τους Ποντίους, εντάξει, μισός Πόντιος είμαι, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Εντάξει, οι άνθρωποι όμως δεν πήγαν ούτε να σπάσουν, ούτε να ρημάξουν, ούτε να κάνουν τίποτα διαφορετικό. Πήγαν σε μια διαδήλωση, πλακώσαν οι άλλοι έναν υπουργό. Υπουργός ήταν Γιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον πλακώσαν. Γιατί στη δική μου τη διαδήλωση ανακατεύεσαι, ρε φίλε.
Για ποιο λόγο να πούμε ανακατεύεσαι? Εγώ ανακατεύτηκα, σου λέω, Πόντιος πουθενά. Που μπορεί να είναι και Χρυσαυγίτης ο Πόντιος. Αλλά τώρα λέει είμαι Πόντιος, κατεβαίνω κάτω του Πόντιους. Του λέει οπωσδήποτε φύγε ρε παλικάρι μου, δεν σε θέλουμε εδώ κτλ. Διότι, δηλαδή, εγώ άμα πήγαινα και με έλεγε οπωσδήποτε φύγε ρε παλικάρι μου, δεν σε θέλουμε. Τι θα τον πουλήσω πακιά τον Ποζίδη? Πρώτο δεν με παίρνει γιατί είναι πιο δυνατός και δεύτερο δεν είναι σωστό. Δύο φορές είμαι λάθος δηλαδή. Πρώτο δεν με παίρνει γιατί με κάνει μπαούλο στο ξύλο και δεύτερον διότι δεν είναι σωστό. Πώς το λένε, είναι δικό μου θέμα ρε φίλε. Δικιά μου διαδήλωση είναι, δικό μου σταργκάς, δικό μου γκάιλες είναι. Μπα του δίνει μια πέφτει κάτω. Τι άγιο να του κάνετε μήνυση τον Ποζίδη έμαθα. Και του κάνετε μήνυση. Άρα, ντρέπεστε ρε παλικαράδες να κάνετε μηνύσεις επειδή πέφτει ξύλο και πέφτει καμιά μπουνιά παραπάνω. Πλάκα κάνετε. Όποιος Χρυσαυγίτης δηλαδή πάει και κάνει μήνυση στον Ποζίδη, θα έρθω μάρτυρας υπερασπίσεως υπέρ του Ποζίδη και θα πω δεν τον έκανε τίποτα. Έπεσε αυτός πάνω στο χέρι του Ποζίδη, θα πω. Δεν ντρέπεστε λίγο μηνύσεις στην εποχή μας. Του κοιτάς στραβά τον άλλο, μήνυση λέει θα σε κάνω. Γιατί να με κάνεις μήνυση, ρε φίλε. Εγώ τι πρέπει να κάνω που με βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και γράφουν στα blogs. Αλλά τόσο τι να κάνω, να κάνουμε να γράφω γιατί καλέ με έβρισες, θα σε κάνω μήνυση. Αν θέλω να μου τα πει μπροστά, με τα πει. Δεν μου τα λέει, μου τα γράφει. Α, καλά κάνει. Ασχολείστε τώρα με τις μηνύσεις, σαν γλαμάρες. Πρασινοσκούλικο, στέλνει μήνυμα. Το πρασινοσκούλικο είναι ένας κολλητός μου, εξιντάρης, τζόβενο λίγο. Παλιός Πασόκος στην τράπεζα δούλευε. Είμαι και εγώ, έτσι να πούμε. Κωστή, να ξέρεις ότι αν δεν μάχεσαι για ό,τι θέλεις, μην κλαις για ό,τι χάνεις. Αυτό όσον αφορά την απεργία. Ορίστε. Πρασινόσκυλο του κερατά, ρημάξαν την Ελλάδα, τη φέρανε στο πυθμένα, απεργία θέλει να κάνει. Κατάλαβες. Πώς το λέγανε αυτό να είναι στις τράπεζες που πήγαινε και έκανε τον πρωτόπαπα. Πρώτος στις απεργίες, πρωτόπαπας. Ο πρωτόπαπας, θα γίνουμε πρωτόπαπες. Θα κάνει απεργία για τον Πασόκ όμως, για το κόμμα. Ή ο άλλος θα κάνει απεργία για την Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβες. Αυτό ήταν το σύνθημα των συνδικαλιστών. Η σαπίλα και ο καρκίνος της Ελλάδος είναι οι συνδικαλιστές, πρώτοι και καλύτεροι. Συνδικαλιστές. Πρώτοι που πρέπει να πάει στη Γιάρο. Πρώτοι, στη Γιάρο κατευθείαν. Στέλνα τους φουγκαράδες, φυστήλα το Βέγκο στη Γιάρο. Το Βέγκο ρε βρήκες να στείλεις στη Γιάρο. Το Βέγκο ρε. Στείλανε να πούμε της γιαγιάς μου, της Αμπέτας τον αδερφό, στη Γιάρο. Της γιαγιάς Αμπέτας ρε στέλνεις και το Βέγκο ρε. Στείλανε τον Κατράκι, όχι τον Κατράκι, τον ηθοποιό. Ένα και που έμοιαζε με τον Κατράκι στη γειτονιά μας. Εξαιρετικός κύριος. Το στείλανε στη Γιάρο. Αυτούς στέλνετε στη Γιάρο. Αυτούς θέλετε στη Γιάρο, ε. Συνδικαλιστές τους αφήσατε και φέραν την Ελλάδα από τα. Άντε ρε, φύγετε. Πώς το λέω αυτό τη ΔΕΗ, ρε. Πώς το λέω αυτό για τη ΔΕΗ. Φωτόπουλος. Αυτός πρέπει να πάει στη Γιάρο. Ο Φωτόπουλος. Ποιο παλικάρι θα πάει στη Γιάρο το Φωτόπουλο. Να το ψηφίσω εγώ με 10 χέρια που έχω να πάω 20 χρόνια. Σαρτάρα. Φωτόπουλος. Συνδικαλιστής. Και να κάνω εγώ απεργία για το Φωτόπουλο. Απέντει ο Φωτόπουλος να γίνεται βουλευτής και ο πρωτόπαπας. Όχι, δεν κάνω απεργία. Θα έρθω εδώ, στηθώ. Από τον Ανδρώνη ήρθα, έχω ηχολήπτη. Δεν έχω, δεν κάνω εκπομπή. Έχω ηχολήπτη, κάθομαι και κάνω. Άντε φύγετε από εδώ πέρα. Φτάσατε στην Ελλάδα, στα στάρταρα να πούμε. Κάκα, απεργία. Πάει ψηφίζει να πούμε μνημόνιο 90%. Ψηφίζουμε μνημόνιο 90%. Α, κάνω απεργία. Νια. Τι απεργία κάνει, ρε. Τι απεργία κάνει, ρε. Κάνει απεργία. Νια. Κάνει απεργία. Κάνε απεργία 300 ευρώ το μήνα παίρνουν οι κόρες μας και η γη μας. 300 ευρώ το μήνα. Παιδιά σπουδαγμένα. Άντε εμείς φάγαμε λεφτά, άντε η γενιά του κόκκινου με τους κουλοχέριδες εκεί με τα αυτά ιστορίες, δισκοτέκ, αυτά νύχτες, προστασίες, ιστορίες, ιδιωτικοί αυτοί βιοτεχνίες ψηλά, πώς τους λένε, οι βλάχοι τα παίρνανε τα λεφτά, τα κάνανε πόρσε, φάγατε, τα παιδιά τα γίνουνε ρε ξεφτύλες, τα παιδιά μας τα γίνουνε, φεύγουνε μετανάστες, ε. Ο Πασόκος ο παππούς, κουράει το μαντίλι τώρα ο Πασόκος. Στο εγγονάκι, το εγγονάκι μου φεύγει. 40 χρόνια έκλεβες εσύ, το εγγονάκι σου φεύγει. Πράσινο φρουρέ να πούμε. Το εγγονάκι μου φεύγει. Τι έκανε το εγγονάκι σου? Τι έκανε, σε κρατάει την πάπια. Α, ψοφίσεις με την ησυχία σου μόνος. Κανονικά δηλαδή, ούτε πάπια πρέπει να σε κρατήσουν. Κανονικά. Αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς, οι πιο νεότεροι κτλ., θα σας κρατήσουμε τις πάπιες. Κρατήσουμε γιατί η γενιά των πατεράδων, των παππούδων δεν πάει να πει. Φεύγει όμως το εγγονάκι. Ο Μανολάκης φεύγει. Ο Μανολάκης φεύγει. Πήγε 49 χρόνο εσύ στη σύνταξη, 43 χρόνο αστυνομικός. Έκανε 20 χρόνια, παίρνει 1500 ευρώ. Κάνει και 2-3 δουλειές ακόμα. Ναι, μια γάρα. Ζάχαρη. Ακούσε, μίλιε. Πήγανε. Α, μου το έφερε, ναι. Ακούσε, μίλιε. Πήγανε χρυσαυγίτες εκεί στους πόντιους να πουλήσουν μαγιά.
Εσείς ξέρετε τι σημαίνει πόντιος. Τι να ανέβει. Έπεσε καλαμαριά στη Σέρε, στη Δράμα και κρυβόντουσαν οι Δραμινοί και οι Σέρεοι εκείνη τα χρόνια. Πήγε απέξω στην Κατερίνη και κρυβόντουσαν οι Κατερινιώτες. Οι Τάταροι. Πήγε ο άλλος ο Χρυσαυγίτης Θανής και ήταν ο άλλος, πώς το λένε αυτούς τους φουκαράδες που δέρνουν, ναι, τους Πακιστανούς. Νόμιζε Πακιστανός ήταν άλλος και ένα Σβέρκο, πώς το λένε ο Ποζίδης, πάτε του δίνει μία, πάρ' τον κάτω. Θα κάνω λέει μήνυση, τέτοιο παλικάρι που είσαι, κάνεις μήνυση επειδή έφυγες γροθιά. Ανά καθείτε απίθανοι. Λοιπόν, κάτσε να πω εδώ πέρα τι γίνεται εκεί με τα αλόη, γιατί βλέπω ότι με τα αλόη εγώ έχω αρχίσει να γίνομαι, να πούμε, να παίρνω τα πάνω μου, γιατί ήμουνα και γρυπωμένος. Πήρα λοιπόν καλό Εβιτάν. Με έδωσε Αδρώνης, λέει θα πάρεις, λέει να πιεις. Τι είναι αυτό του λέει, αρχηγέ, είναι λέει χορηγός μας, καινούριος κτλ. Πήραμε, λέει ο Αδρώνης, λέει εγώ. Λέω και τι. Ξέρεις ο Αδρώνης είναι γιγαντός όμως κτλ. Τρίζαν, λέει τα κόκαλά μου. Ναι. Τρίζουν, λέει τα κόκαλά σου για άλλα πράγματα. Λέω για εδώ κτλ. Κλάπα τη, χλούπα τη ο Αδρώνης. Σηκώθηκε απάνω, τίποτα. Χέρια, πόδια λειτουργούν κανονικά κτλ. Πήρα και εγώ, γιατί είναι και για τις ιώσεις, να πούμε, ήμουν λίγο ζαυλακωμένος, μ' ακούγατε λίγο βαρύ και τα λοιπά, μέτρο και ο κόκκινος μέσα στο μικρόφωνο. Πήρα 2-3 κουταλιές καλό Εβιτάλ και έγινα ομιθύριο. Καταπολέμησε τις ιώσεις. Αυξάνει το αμυντικό σύστημα, να πάρει και ο Τούντορ 2-3 κουταλιές, να φτιάξει το 3-5-2 καλύτερα, μην τρώει κάθε μάτς 3 γκολ. Τον Ελευθερόπουλο. Πόνι στις αρθρώσεις που λέει ο κόκκινος. Όχι, δεν λέγονται όμως αρθρώσεις, λέγονται αρθρώσεις. Ανεβασμένα ζάχαρα. Και αυτοί που έχουν ένα ανεβασμένο ζάχαρο, περπάτημα στο διάδρομο, Μάρκο μου. Λοιπόν, περπάτημα, υδρώνουμε. Πίνουμε χλάπα τη στο χυμό επάνω, χωρίς ζάχαρη ο χυμός. Τα λόε Βιτάλ, έχει χυμούς χωρίς ζάχαρη και γινόμεθα θηρία. Χοληστερίνες, τρώτε τα σάντουις, τα μάντουις. Δεν λέω εγώ, ωραία είναι. Γύρι, μύρι, όχι όμως κάθε μέρα. Μπαπ, ανεβάζει λίγο αυτό, παπ, κατεβαίνει χοληστερίνη. Ευαίσθητο έντερο. Εξαγωνία, μαλώνεις με τη γυναίκα σου, μαλώνεις με τα παιδιά σου, τα παιδερικά σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου. Το παιδί δεν πάει καλά στο σχολείο, έρχονται τα έμφυα, αρχίζει τρέμει το έντερο. Χιζουκολίτιδες, μολύτιδες, μπαπ, 2-3 γουλιές ανάμεσα εκεί στο γάλα, εγώ το βάζω και στο γάλα να πούμε. Χλάπα τη, χλούπα τη, πα στην τουαλέτα, τραβά κάτι ωραίες εκενώσεις. Δεν το λέω γιατί αυτή τη. Ναι, δηλαδή λειτουργεί ωραία το έντερο. Και υπάρχουν και πεπτικές διαταραχές. Τι θα πει πεπτικές διαταραχές. Πας με τον Δραγόγια και τον Τζόρνταν στο μπαλί να φας πατσά. Τρως το βράδυ 2 η ώρα πατσά μετά την εκπομπή. Πας στο σπίτι να κοιμηθείς. Ανεβαίνουν να πάνε τα αυτά, πώς τα λένε. Τα. Οι πατσάδες και όλα αυτά. Παθαίνεις ισοφαγικές παλινδρομήσεις. Χλάπατε στο καλό Εβιτάν. Και τι κάνετε τώρα. Όσοι πάρετε τηλέφωνο στο 2312-200 που λέει ο Τζόρνταν 500, αποκτάτε στην ειδική τιμή των 34,9 ευρώ. Που ισχύει μόνο για τους ακροατάς του Αθλητικού Μετρόπολης. Δηλαδή, 23-12 τώρα παίρνεις 200-500 και το αποκτάς ούτε με 35 ευρώ. Βέβαια, δεν έχει πιστωτική κάρτα, κασέρι τα λεφτά. Έχω καφέ, πήρα απ' έξω. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι από τις χειρότερες φάρες, λέει ο φίλος, ο 211. Ρώτησε, λέει ο Καναδός, πόσο κάνει ο Κασάμι. Προπαγάνδα στο φουλ, με τι θα τον πληρώσει. Ρε, λέει ο 211. Δεν ξέρω τι έκανε ο Καναδός, πάντως. Ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης στο Λιμοτάγαρο, ο οποίος είναι ταξιτζής ασχής του είδους να πούμε, του δώσε 20 άρικο ο Καναδός, 18, 17 και 90 έγραψε το ταξίμετρο και το άφησε μπουρμπάρ 2 ευρώ και 10 λεπτά. Κόκκινε χουβαρντά, έχεις δώσει ποτέ 2 ευρώ μπουρμπάρ 45 χρονών βόδαρος που είσαι. Δεν το έχεις κάνει. Κοροϊδεύει το λέει το Παπαθανασάκη Τσιγκούναρο. Ενώ ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης μου λέει, ακουστεί ου. Έτσι λέει εσύ, δεν λέει ου. Ποιους λέει ου. Εκουστεί ο Παπαθανασάκης, ο κόκκινος πάλιο τόμαρο να πούμε. Τι έκανε ρε ο κόκκινος. Το λέει τον άνθρωπο να πούμε. Τι το λέει ρε Γιωργάκη. Τσιγκουναρά τον ανεβάζει, τσιγκουναρά. Κόκκινο τον πήρα δυο φορές. 13,90 ήταν 14 ευρώ, 15. Δεν μ' άφησε μπουρμπάρ. Ποιος θα αφήσει ο κόκκινος μπουρμπάρ. Τρελάθηκε του. Καταρχήν δεν πρέπει να έχει πάρει ταξί στη ζωή του κόκκινο του. Θα ήταν πουθενά τίποτα λέω. Πολύ θα βιαζόταν λέω, για να πάρει αυτό ταξί. Κώστα σε όλα έχει δίκιο. Λαός και κολονάκι το ίδιο μπαχαλάκι. Πάντως εγώ την Πέμπτη θα πάω λέει για τσιπουράκι, θα έχει και καλό καιρό και μετά θα περάσω καλά. Η ζωή είναι ωραία και όλοι περιμένουμε το καλοκαιράκι να περάσουμε καλά. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Άιντε τρέλα, γεια σου Κωστή, καλό βράδυ. Λέω 4.52. Πρέπει να έχει πιει κανένα ποτηράκι. Ο 4.52 το βλέπω αισιόδοξο. Λοιπόν, καθαρίσαμε λοιπόν με τους Χρυσαυγίτες και τους Ποντίους, τα είπαμε. Τώρα διαβάζω ένα εδώ θέλει ξένους διαιτητές. Ρε φίλε, άστα, τα ξέρουμε τα γράμματα με τους ξένους διαιτητές. Και το 60 είχαμε ξένους διαιτητές. Περνούσαμε από το Καραϊσκάκι, κάτι βούλγαροι διαιτητές.
κάτι από τα ανατολικά μπλοκ, ψόφγει στην πύρα, του πετούσαν και μια γκόμενα να πούμε στο ξενοδοχείο, του κάνανε ένα τραπέζι, του δίνανε και ένα χιλιάρικο και παίζανε Ολυμπιακό Πάοκ 80-20. Παίζανε Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, Ηρακλή 70-30. Άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, αυτά που λες. Αυτά που λες. Επίσης για τον Παπαθανασάκη, εγώ θα του δώσω συγχαρητήρια τώρα εγώ από το μικρόφωνο. Γιάννη μου, μπράβο, γιατί βοήθησε το παλικάρι τον Κιζερίδη. Του δώσε λεφτά. Τώρα, του δώσε 200 ευρώ, του δώσε 1000 ευρώ, του δώσε 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι και με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι ο άνθρωπος λέει από το ειστέρημά μου θα δώσω. Κόκκινη, έδωσε κάνα 50 ευρώ στον Κιζερίδη. Το λες τσιγκουναρά τον άνθρωπο. Σε σκίσω να πούμε. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν χρήματα. Επίσης, έβγαλε και ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Λέσχη Υποστηρικτών του Ηρακλέους. Έβγαλε μια ανακοίνωση σχετική με τον κύριο Παπαθανασάκη, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε. Λέει το παιδί ήταν στο ποδόσφαιρο και εμείς όλοι που ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα, καλό είναι να βοηθάει ένας τον άλλο σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Ζήτησε λοιπόν ο Κιζερίδης βοήθεια. Του φάγε ο Άρης τα λεφτά, γιατί ο Άρης λεφτά μόνο τρώει, δεν δίδει πουθενά. Και το παιδί δεν έχει λεφτά για τις χημειοθεραπείες του. Έκανε την έκκληση, ντροπή δεν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ντροπή να ζητήσει μια βοήθεια και καλά έκανε. Και καλά έκανε και η δόξα δράμας Γιάννη μου, ο Παζιαράς ο Ανδρέας. Έβαλε το ηχητικό του Κιζερίδη στα αποδυτήρια και λέει: ρε παιδιά, και η δόξα δράμας, τι λεφτά παίρνουν τα παιδιά και ο προπονητής. Θα μαζέψουμε 50 ευρώ καθένας, 30 ευρώ καθένας. Μαζέψε ένα καλό ποσό. Μπαπ, το παίρνει ο Παζιαράς, να συγκινήθηκα τώρα, σηκώθηκε η τρίκα. Φοβερό, ε. Παιδιά από γάμα εθνική, οι δοξέοι. Μαζέψανε και τα λοιπά. Στον Άρη δεν είδα να μαζεύεται τίποτα, τέλος πάντων ούτε με νοιάζει βέβαια. Και τα δεν κατηγορούμε, εμείς λέμε τα καλά. Κακά δεν πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όποιος μπορεί να δώσει κάτι, ας το δώσει τον Νικολάκη, γιατί έχει 5 παιδιά, 4-5 παιδιά, κόρες οι περισσότερες. Έχει κόρες. Είναι για ένα κορίτσι να φεύγει ο μπαμπάς σε ηλικία μικρή, δεν θα το αφήσουμε. Όταν να φύγουμε, τα παιδιά μας να είναι τουλάχιστον ξέρω εγώ τακτοποιημένα. Να φύγουμε, ας πούμε, παιδί μου ήσυχοι. Πώς να σου το πω, παιδιά. Να έχουν τη δουλειά του, το σπίτι του, ξέρω εγώ, μην έχουν προβλήματα, να μην τρέχουν δεξιά και αριστερά, μην είναι με ναρκωτικά, μην είναι, ξέρω εγώ, άρρωστα. Να φύγουμε, ξέρω εγώ, όπως φεύγουν οι περισσότεροι γονείς. Το δει καλά το παιδί. Ξέρεις τι να φεύγει ο άλλος και να έχει πίσω του αφιβολία, Γιάννη. Να λέει τώρα τι το παιδί, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Δραγόγιας Δημήτρης. Α, εντάξει, ναι. Αν ανέλαβε ο Καρυπίδης, με ενημερώνει ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητράκη. Πότε θα πάμε για εκείνον τον Πατσά, πάρουμε και τον Τζόρνταν, τον ταγαρόβλαχο τον Τζόρνταν εκεί, τον ταγάρι. Ταγάρι μου, σε γουστάρω πολύ. Λοιπόν, να πάμε και στον Παλί να φάμε και αλάτια μπορούμε να φάμε τώρα, Δημήτρη μου και Μπούκοβα και ό,τι γουστάρουμε. Να πάμε και να τα πούμε γιατί είχε υποσχεθεί ο Δραγόγιας, λέει έτσι και μας ξαναπάρουν στην ΕΡΤ τότε πέρσι που ήταν το φέλη τα λοιπά. Οφείλω ένα κέρασμα, δεν ακεράσεις, θα πληρώσουμε εμείς γιατί είσαι καλό παιδί, καλός δημοσιογράφος και καλός φίλος. 9.55 και ενώ 54-3-40. 54-3-40. Δημήτρης Δραγόγιας. Να κρυώσει λίγο γιατί με 22 βαθμούς. Ναι, σωστό. Βγήκαμε με τον κουντουμάνικα πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Να κρυώσει Δημήτρη. Να κρυώσει. Λοιπόν, με τον Κάκο τώρα έχουμε τις παοξίδες. Ναι. Τον Κάκο και γιατί. Τον Κάκο. Γκρίνια να πούμε. Μύρλα να πούμε και τι. Η μύρλα, η παοξίδικη. Ναι, τον Κάκο και τι να τον κάνει. Τι να τον κάνει τον Κάκο, ποιο να πάρει. Πάρω λέει το Σκαρτάδο. Όχι, μην τον πάρει το Σκαρτάδο. Ο Σκαρτάδο είναι σαν να ζητάει, σαν να απαιτεί δουλειά κτλ. Άστο το Σκαρτάδο. Το Σκαρτάδο, ένα καλό παιδί εκεί θα καεί εκεί πέρα. Δεν είναι ο Σκαρτάδο. Λέει, βάλουμε λέει το Λεοντιάδη. Να δέρνε το Λεοντιάδη, να δέρνε τον κόσμο. Λοιπόν, πήρανε λέει τον Κάκο. Έχουν του λόγου του που πήραν τον Κάκο. Εξάλλου αυτό που πληρώνει, αυτό κάνει και κουμάντο. Το θέμα είναι τώρα ότι. Τον έπεισε ένα μόνο αγοράκι στον Σαββίδη, λέει τον πάρουμε τον Κάκο, καλός ο Κάκος και τα λοιπά. Πάρουμε και το Χαλκιά δικό μας παιδί και τα λοιπά. Χαμπάρι από μπάλο ο Σαββίδης, χαμπάρι. Λοιπόν, χαμπάρι και ο γιος ο μικρός εκεί, ο Μίκη που τον κοροϊδεύει. Πάει τα λεφτά αυτός άμα αεριστήρε, το λες Μίκη το παιδί να πούμε επειδή είναι κοντός. Εσύ δηλαδή δύο μέτρα, είσαι κοροϊδεύει τον άλλο, μοιάζει με τον Μίκη Μάουσλι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, Ηρακλήδη. Βγάζετε κόμπλεξ για το γιο του κυρίου Σαββίδη. Καθάρματα να πούμε. Βγαίνει ο Κάκο. Και τι σα έκανε, ρε ο Κάκο, να πούμε. Όταν έπαιζε η Παοκάρα με τον Κάκο, διαιτησία 50-50. Μαχαίρι το καρπούζι. Καρπούζι το μαχαίρι. Με στην Τούμπα, έξω από την Τούμπα. Όχι εδώ, σημάω, λέει. Σημά, άνοιξε αμυνά σου, ρε. Ποιο σημάω, ρε. Κοιμάσαι όρθιο, σημάω. Ήθελε εσύ να βγει Champions League πρώτο. Θέλατε να βγείτε πρώτοι Champions League και σημάω. Μιλάμε τώρα για διαιτητάρα.
για ύφος, για παράστημα, για προσωπικότητα. Ζηλεύεται τώρα, λέει, κάνει λέει τον ωραίο. Μα ο κάκος είναι ωραίος. Τι να κάνει τον ωραίο, επειδή λέει τον αρέσει, λέει, και τι είναι ένας άντρας που είναι δηλαδή φιλάρεσκος. Επειδή είστε ασχημάντρες, οι αγύμναστοι κτλ. Επειδή 45 ο κάκος και είναι παράστημα, γυμνασμένος, φίτνες κτλ. Και τον ενδιαφέρει εξωτερική του εμφάνιση, κακό πράγμα είναι αυτό. Α, τι είναι 45 χρονών να εγκατεληφθεί, να πούμε. Τι να πηγαίνει στα κουτούκια να πηγαίνει να πούμε τα ούσα και τα αυτά όπως κάνουν περισσότεροι και να σηκώνεται, ξέρω εγώ, μετά από 7 ώρες ο Θεσσαλονικιός και να λέει πάω να φραπέ 3 ώρες, 7 και 3, 10 ώρες και 3 ώρες δουλειά και. Άντε ρε φύγετε, ζηλεύετε τον κάκο, επειδή είναι ωραίος. Ζηλεύετε τον κάκο επειδή είναι επιτυχημένος, ρε. Ζηλεύετε τον κάκο τι ρε. Είναι διαιτητής, δεν βγάλαν και οι οργανωμένοι μια ανακοίνωση κτλ. Θα ρίξει και κάνουν οι οργανωμένοι κουμάντο στον Ηρακλή. Οι οργανωμένοι κάνουν κουμάντο στον ΠΑΟΚ. Οι οργανωμένοι κάνουν κουμάντο στον Άρη και στον Ηρακλή. Στον ΠΑΟΚ οι οργανωμένοι, εγώ λέω κουμάντο δεν κάνουν. Έτσι θέλω να πιστεύω. Τώρα μου δώσει ο Σαββίδης. Κουμάντο κάνει και ο Ζαγοράκης. Παρέα. Ο Ζαγοράκης κάνει κουμάντο. Σου λέει χαλκιά, θα πάρει, παίρνει. Σου λέει εντάξει. Λέει πάρει τον Γεωργιάδη στη Βυθή, πάρει την Βέρεια. Κάνει εκείνο, κάνει τάλτο, συμβουλεύει. Εντάξει. Είναι στην Ευρωβουλή, είναι και μαρκετίστα να πούμε στο. Εντάξει, κουμάντο πάντως οι οργανωμένοι δεν κάνουν. Κάνουν άλλοι. Όλος ο Άρης μαζεύει για τον Κιζερίδη λεφτά αυτή τη στιγμή. Λέω 266. Πω, 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 τι σωματείο αυτό, Άρη. Σταμάτα να λες ψέματα. Σύνδεσμοι, ασού, παράγοντες, βετεράνοι, όλοι μαζεύουν για τον Νίκο. Αυτό δεν το βρίζαν οι σουπεράδες πριν από μερικά χρόνια. Μαζεύουν λεφτά τώρα. Αυτό είναι καλό. Ο Καρυπίδης έβαλε λεφτά και τα έσοδα αγώνων θα δοθούν όλα για ενίσχυση. Έλεος πια. Σταματήστε να ξεφτυλίσετε το σύλλογο που έχει προσφέρει τόσα σε αυτή την πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν, τα έσοδα λοιπόν του επόμενου αγώνα θα πάρει στον Νίκο τον Κιζερίδη. Επιτέλους δώστε και κάπου λεφτά, ψυχή θα παραδώσετε. Όχι να παίρνετε μόνο λεφτά από τον Κοσμάκη, κάντε και μια καλή πράξη να πούμε. Διότι η πιάτσα να πούμε με όλα αυτά τα χρόνια για τον Άρη, καλό είναι να αλλάξει γνώμη. Μπράβο λοιπόν τον. Πώς το λένε, τον Καρυπίδη, ο οποίος κάνει αυτές τις κινήσεις για να βγάλει τον Άρη από τη μιζέρια του, την εσωστρέφειά του. Εντάξει, δώστε κανένα φράγκο. Έχετε βάλει τόγκα όλο τον κόσμο. Τόγκα στους παίκτες, τόγκα στους προπονητές, τόγκα στους γυμναστές, τόγκα στους περιτεράδες, τόγκα στους. Πώς τους λένε, στους εστιατόρες, τόγκα. Πληρώστε. Κάντε μια καλή πράξη να ακουστεί. Κάντε και ένα ματς, να πω εγώ. Κάντε ένα ματς, μια διακοπή τώρα που θα φύγει ο Άρης 10 πόντους μπροστά. Κάντε ένα μάτς, φώναξε ρε Καρυπίδη μια ιταλική ομάδα. Πέσουσε εκεί, να μην σε βάλουν και πολλά γκολ με αναστό εκεί πέρα. Κάντε ένα 2-0, 2-1, 3-1, ξέρω εγώ. Να έρθει κόσμο. Κάντε μια καλή πράξη, να σωθεί το παλικάράκι να πούμε. Κρίμα είναι τώρα σε αυτή την ηλικία να φεύγουμε. Ας πάσουμε τα 75 και ας φύγουμε. Ας έχουμε υποχρεώσεις ακόμα. Παιδιά, σκυλιά, ιστορίες. Δεν να φεύγουμε τώρα σε αυτή την ηλικία. Όποιο φεύγει σε αυτή την ηλικία και αφήνει παιδιά, εγώ κλαίω τα παιδιά πιο πολύ. Άιντε λοιπόν. Να μαζέψουμε και εδώ ο δικός μας. Μαζέψουμε φράγκα. Έτσι. Για τον κόσμο του που έχει ανάγκη. Λοιπόν, η γυναίκα μου Ραπτόπουλε μου λέει ότι αν δεν κλείσω το ράδιο θα μου το φέρει στο κεφάλι. Τι να κάνω, ρε Κωστή, κλείστο το ράδιο. Άμα δεν το φας στο κεφάλι, κλείστο. Δεν κατάλαβες τι θέλει τώρα. Αυτή θεωρεί τώρα το ράδιο ανταγωνιστικό. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει. Μια, σε έχει περί εκεί πέρα γκρίνια κτλ. Εσύ θα κάνεις το άλλο. Θα αλλάξεις δωμάτιο. Και θα πάρεις ένα γκλουπούθ, πώς το λένε αυτά. Γιάννη, βοήθαμε λίγο. Γκλουπούθ, πώς το λένε αυτά. Τα βάζεις τα αυτιά και δεν ακούνε οι άλλοι. Ακουστικά, ναι, ακουστικά. Βάλεις τα ακουστικά, θα πεις γλυκιά μου. Θα πάω λίγο να δω λίγο τηλεόραση. Θα πεις, άκουσε χαμηλόφωνα, βάλε και να βλέπεις με ιντέ και τα λοιπά. Και άκουρα από το όπλο. Μην τη φέρνεις αντίρρηση. Ναι, μωρό που θα την πεις. Δεν θα. Με τις γυναίκες δεν αμαλώνεται. Όποιος μαλώνει με τη γυναίκα, ηττημένος είναι. Μην είστε κορόιδα. Ναι, γλυκιά μου, κάνετε στο κατήρι. Τελείως. Και μετά κάνει εσύ από πίσω, ξέρω εγώ, με το ακουστικό, άκουνε, μην την κοντράρει. Γυναίκα, άμα μαλώσει, χαμένο θα βγει. Τι να κάνω, λέει, θα κλείσει το ράδιο. Πε ναι, γλυκιά μου, συγγνώμη και τα λοιπά. Μα τι έχω, σα τα λέω, ρε, που είστε πάρει χαμπάρι. Είναι δυνατόν. Άσε τι μαγκέ με τι γυναίκε, μην κάνει. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν. Λοιπόν, ο άλλο λέει, πε το δραγό για να μην κρυώσει ο καιρό, γιατί τα λεφτά για πετρέλαιο δεν υπάρχουν. Λοιπόν, μαζέ λοιπόν λεφτά ο Άρης και τα δίνει στον Κιζερίδη και το επόμενο μάτς εμείς τα λέμε όλα ρε. Απλά θέλω να σας την πω για τα παλιά. Για τις παλιές ατασταλίες σας να πούμε. Φάγατε τα λεφτά από τον Καραβασίλη. Φίλο μου, το συμμαθητή μου, τον αγαπημένο. Πώς λεγόταν το εστιατόριο του. Σιγά μου του κάνω και διαφήμιση. Τέλος πάντων τους φάγατε τα λεφτά. Τον άνθρωπάκο.
Του φάγανε οι προηγούμενοι, όχι εσείς. Εγώ λέω για τους προηγούμενους, όχι για τον Καλατζίδη που ήταν λέει, λίρα 100 και αυτός όπως ο Καρυπίδης, στα λεφτά. Βρεθήκαν δύο νοικοκυρέα και ο Κάλλας και ο Καρυπίδης, ξέρω εγώ, πείτε και ένα ευχαριστώ. Εντάξει. Πληρώνει δύο ομάδα, προπονητής, παίκτες, όλα. Ραπτόπουλοι έχουν ενημερωθεί οι στρατιωτικοί να βγάλουν το εθνόσημο από τις στολές τους. Είναι δυνατόν? Γιατί να μην είναι, ρε φίλε, και που έχουν εθνόσημο, δηλαδή τι είναι το εθνόσημο? Εδώ μιλάμε για παγκοσμιοποίηση. Υποκριτικό ήταν το εθνόσημο. Και η εθνική ύμνη στις εθνικές ομάδες, γιατί ακούγονται? Γερμαναράς, μαύρος γαργαλιάρης στην εθνική Γερμανίας. Αλβανάκιας, να πούμε, στην εθνική Ελλάδος. Στην εθνική Κατάρ μπορεί να είναι κανένας Αμερικάνος. Τι θα το κάνει το εθνόσημο, αφού είναι επαγγελματικές οι ομάδες? Λοιπόν, είναι δυνατόν? Εγώ στη στολή μου έχω 4, λέει. Από πάνω μου δεν τα βγάζω και ας με απολύσουν. Χαιρετισμού στο φίλο μου το Χιλιτίδη. Βαγγέλη Σεκιουριτάς. Καλά, τι Σεκιουριτάς είναι αυτός και τι έχει πάνω του? Εσύ δεν είσαι στρατιωτικός, μην μπέρδευεσαι. Σεκιουριτάς είσαι. Εσένα τι, και να τα βγάλεις και να μην τα βγάλεις, τι σε νοιάζει εσένα? Δεν σε πει κανένας τίποτα, ρε χαϊβάνι. Θα πούνε το στρατιωτικό. Και τι θα πει ο στρατιωτικός, δεν τα βγάζω? Θα του πούνε απολύεσαι. Τι θα κάνουν? Δηλαδή, σήμερα το έμαθα και εγώ με τον Καμόνα το μιλούσα να πούμε στο διάλειμμα. Λέει, μου λέτε, τάμαθες μου, λέει, τι είναι Καμόνα, του λέω. Να, λέει, οι στρατιωτικοί, λέει, δεν θα έχουν το εθνόσημο. Και που έχουν το εθνόσημο, τι κάνουν κουμάντο οι στρατιωτικοί? Στρατιωτικοί κάνουν κουμάντο μόνο σε περίπτωση χούντας. Να πάρουν από μέσα τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό τα τάγκ και να κάνουν εξουσία. Αφού είναι τσατσάκια των πολιτικών. Και η Ελλάδα ούτως ή άλλως δέχεται εντολές από την Ευρώπη. Και τα σύνορα ανοίγουν και κλείνουν και περνάνε ποιος θέλει. Και ο Αμερικάνος είναι εδώ και κάνει κουμάντο. Και τι να το φορέσει το εθνόσημο, τι θα φορέσει? Περιττό είναι. Τι να το φορέσει? Να έχει το εθνόσημο, να έχει ισχύ, να το φορέσει και να είναι και περήφανος. Τώρα τι περήφανος να είναι? Εγώ λέω ότι οι στρατιωτικοί που δεν θέλουν και θέλουν εθνόσημο να το φορέσουν. Και άμα τους το βγάλουν, να παραιτηθούν. Θα παραιτηθούν? Δεν νομίζω. Χιλιαρικά και είναι καλό. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Έχω πολλά να πω για τον Ντούντορ. Έχω πολλά να πω για το 3-5-2 του. Έχω πολλά να πω, να πούμε, για το σχέδιο και το μάρκετινγκ που κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχω να πω για τον Μπερμπάντοφ που το ξεχάσαμε. Έχω να πω για Ηρακλή τις ιστορίες με τους δανεικούς από την Μπενφίκα. Γιατί αυτόν ο μυθύρα 10 με τον φίλο μου τον Πιφτέκη είπε όχι στον Παπαθανασάκη, σε δανεικούς του Ολυμπιακού. Ο Παπαθανασάκης ξεστόμησε στον καμπρό μου στο ταξί να λέει πάνω, πας και πάρω τον Μπεν. Τόμα τον Πιφτέκη λέει δεν έχει Μπεν και μπαρμπα Μπεν. Εγώ μάγκα μου να πούμε, του λέει, δεν γουστάρουμε εμείς οι θύρα 10 τέτοιες ιστορίες δανεικούς και τέτοια. Να πάμε απάλου. Και θα πάνε, λέει, στην Μπενφίκα. Μακάρι να πάνε στην Μπενφίκα. Μετά τη χθεσινή εκπομπή του στο Μαΐδη κατάλαβε πως ανέβηκε η ομάδα του τραβεστή. Μην ξαναπούν τίποτα ότι τεμέ καδικήθηκαν όταν έπεσαν. Λέει αυτός. Οι άλλοι λένε άλλα. Λοιπόν, 2-31-0. 90-90-90. 2-31-0. 98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Θα πούμε για το αλόι σε λίγο. Και γιατί να το πούμε σε λίγο? Λέμε λοιπόν ότι το καλό Εβιτάλ είναι φυσικό χυμό 100% κριτική βιολογική αλόη σε τζέλ και ιαλουρονικό οξύ, το είπα. Κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσαγάκι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Στομαχικές διαταραχές. Κακό έντερο. Χοληστερίνη ανεβασμένη. Ζάχαρο ανεβασμένο. Πόνοι στις αρθρώσεις. Αμυντικό σύστημα κακό σαν του Τούντορ. Καταπολέμηση των ιώσεων. Παίρνει τηλέφωνο τώρα. Γυναίκες, άντρες. 2-31-2-200-500. Και το αποκτάτε στην ειδική τιμή των 34,90 ευρώ μόνο για τους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Δηλαδή, αν πας και το πάρεις, ξέρω εγώ, δεν πεις Μετρόπολης, μπορεί να σου το δώσει παραπάνω. Για μας είναι αυτή η τιμή. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Ψηλός από τη Στανοφόρα είμαι, από τον Κιανό. Πού είσαι, ρε ψηλέ? Τι κάνεις, καιρό έχεις να... Τα πέρασα, μωρέ, σήμερα το βράδυ. Χαλάσατε το μηχάνημα με τον καφέ. Ήταν ένα ωραίο μηχάνημα, το πήρατε, φέρατε δύο. Έφερα άλλο, ήρθε καινούριο. Το καινούριο είναι μάπα, να πούμε. Δεν είναι τόσο καλό το καινούριο το μηχάνημα. Κοινό έχει ωραίο, ωραίο καφέ, να πούμε, με σοκολάτα, φοβερό. Χαίρομαι καταρχήν που ανεδεικνύεις τα προβλήματα της δουλειάς μας. Βέβαια. Ξέρει πολλοί κόσμος. Βέβαια. Μα λέει τώρα, ξέρεις τι μου την έδωσε. Ο πιλότος ο ήρωας, λέει, και τα λοιπά. Ποιος πιλότος ήρωας? Πάτε κάτω να δείτε τι γίνεται με τους αστυνομικούς, με τους πυροσβέστες το καλοκαίρι. Πάτε κάτω να δείτε τι γίνεται με τους τραυματιοφορείς. Ποιος πιλότος ήρωας, παραμυθάδες? Άιντε τώρα, δεν παραμύθια τώρα για το λαό. Έλα. Δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Ήθελα να σου πω, ήρθε τυχαία σήμερα, πέρασε ο Ποζίδης από εκεί από την κλινική. Τι έπαθε ο Ποζίδης? Όχι τίποτα, τυχαία ήταν να παίξω. Τον γνώρισα, τον έσφιξα το χέρι. Μην του σφίξει το χέρι του Ποζίδη. Μπορεί να.
Μπορεί να το λιώσει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όσοι γνωρίζουν από Θεσσαλονίκη, από νύχτα κτλ., τον Μποζίδη τον γνωρίζουν οι περισσότεροι. Πού πήγε άλλο να πουλήσει μαγιάρε που στον Μποζίδη. Να τρελαίνε. Δεν πού να ξέρει. Τι να ξέρει το παιδί του. Τι να ξέρει. Και μου είπε συγκεκριμένα ότι οποιοδήποτε να ήταν, το ίδιο θα κάνω. Οποιοδήποτε βουλευτής δεν είπε. Α, ναι. Σωστό, ναι. Είτε τη Νέα Δημοκρατία του Πάσο, τι δουλειά έχει εσύ εκεί. Δεν ήταν επειδή ήταν τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Να το. Απλώς είναι... ναι, δεν γουστάρουμε, ρε φίλε, πότε είμαστε. Θέλουμε τη δική μας τη φάρα, τη δική μας τη ράτσα, εμείς να διαμαρτυρηθούμε. Δεν σε θέλουμε. Θες να κάνεις εσύ πάνω αλλού. Σωστός! Σωστός ο Μποζίδης. Σωστός! Μα τι γίνεται τώρα, πήγανε να καπηλευτούν το όνομα του Πόντου για να πάρουν κανένα ψηφαλάκι. Να πάρουν κανένα, ναι, εντάξει. Μα οι άλλοι, μα ο Μποζίδης και οι άλλοι δεν είχαν κανένα δόλιο σκοπό πολιτικό. Πήγαν οι άνθρωποι, σου λέει, θυγόμαστε. Εσύ τι πας τώρα βουλευτή και τα άντε κάτσε κάτω να πούμε. Σωστός! Τι λέει ο Κιανός. Βέβαια. Ναι, καλά πάμε. Εκεί πέρα δουλειά έχει μία μέρα, έχει μέρα δεν έχει. Εντάξει, τα ξέρεις. Η υγεία είναι. Σας πληρώνουνε, ρε. Σας πληρώνουνε. Κατάλαβα. Είμαστε ξεχωριστό κομμάτι, είμαστε καλά. Εντάξει. Αυτοί που είναι στον Κιανό είναι κάτι μήνες πίσω. Το έχω μάθει αυτό, ότι είναι μήνες πίσω. Το έχω μάθει. Είναι κάτι μήνες πίσω, ναι. Ο λόγος. Είναι. Άστα μη συζητά. Το εωπίφτεει, ε. Μάλιστα. Εντάξει. Το ΕΟΠΗ φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει, αυτοί που φταίνε, ευθύνες τις έχουν αλλού. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, τέλος πάντων. Για τον Άρη ήθελα να πω λίγο. Ναι. Για τον κύριο Κιζερίδη συγκεκριμένα. Κάνει κινήσεις ο πρόεδρος. Τα έσοδα, όπως ενημερώθηκες, του αγώνα με την Αλεξανδρούπολη θα πάνε όλα στον Νίκο Κιζερίδη. Συγχαρητήρια και στον Παπαθανασάκη. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο τον Παπαθανασάκη, μπράβο. Τέτοιες κινήσεις καλό θα είναι. Ναι, τώρα να δείξουμε ότι είμαστε αντίπαλοι μόνο στο γήπεδο και στα οπαδικά. Ναι. Εντάξει. Και είναι και καλό και στο επικοινωνικό κομμάτι, άμα το δεις από μια άποψη. Εντάξει. Καλό θα είναι και άλλες ομάδες να ακολουθήσουν αυτό. Κοίτα, επειδή το έψαξα του Νίκου, είναι θεραπεύσιμο. Είναι. Κατάλαβες. Θέλει λεφτά όμως. Θέλει λεφτά. Και στη Γερμανία είναι θεραπεύσιμο όμως. Το παλεύεις εύκολα. Είναι δυνατός οργανισμός. Είναι τέτοιου είδους το πρόβλημα που λύνεται. Εντάξει, το παλεύει. Έχει παιδιά ο άνθρωπος, είναι κρίμα. Μικρά, είναι έτσι. Έτσι. Σωστό, σωστό. Μ' άγγιξε και πάρα πολύ και η εισαγωγή σου που έκανες για τα αυτά που είπες όλα, για εκτός από την υγεία κτλ. Εμείς οι νέοι που είμαστε αναγκασμένοι κάτω από 500 ευρώ να παίρνουμε μισθό, αυτό μας ναι, βγαίνω μασαλάκια στο Πασόκ και το εγγονάκι μου φεύγει, βέβαια φεύγει. Αυτό το Πασόκ πώς θα ταΐσει. Εσένα, το παιδί σου, το εγγόνι σου. Όταν τρώγαμε χρυσά κουτάλια δεν τα λέγαμε. Τότε χειροκροτούσαν παλάμα. Ναι. Τι να κάνουμε, τον παλέψουμε. Εντάξει. Θα περάσω πάλι αύριο. Το πρωί θα είμαι εκεί, να είστε καλά. Άντε, φιλιά, για χαρά. Για χαρά. Θα περάσω εκεί να δω το ποιο καφέ μου ταιριάζει. Έτσι. Για να δώσω και χαιρετίσματα το φίλο μου, τον Γιώργο τον Γιακουμίδη. Το μεγάλο μασέρ και. Όχι μόνο μασέρ, φυσιοθεραπευτή. Γιατρό μεγάλο τον λέω εγώ. Εκπληκτικό ο Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο, σου χρωστάμε ένα τραπέζι οικογενειακός. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα το κανονίσουμε, Γιώργαρα. Επόμενος, ναι. Έλα, γόρι μου. Έλα, γόρι μου. Τι κάνεις. Λίγο αν έχεις την καλοσύνη, χαμήλωσε το ράδιο. Ναι. Ναι. Μ' ακούς τώρα. Ου, ζάχαρη. Για πέ μου, για πέ μου. Για πέ. Ωραία. Ήθελα να μιλήσω καταρχήν. Μ' ακούς. Σ' ακούω με μεγάλη προσοχή. Αύριο έχουμε κάτι παιχταράδες εκεί πέρα, Μακρίνο, Κάρο, Γουάιτ, Χάγγινς, Ότερς, τα πάντα, α πούμε, να τους κάνουμε λίπα, τους Τούρκους μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Θα τους κερδίσουμε. Πάλι που παίζουμε στο μπάσκετ. Ναι. Ωραία. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, τώρα για την μπάλα. Μεγάλη ομάδα είμαστε, πάλι θα ανέβουμε. Όχι εγώ πάλι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, να πούμε, σειραφής που έχει να κάνει. Ναι. Αμυντικός σαν το ρόλ μπράβο δεν έχει. Δεκάρι σαν το πόι δεν έχει. Και επιθετικός σαν το καπνίδι δεν έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτό το τσίρκο. Ναι. Γιατί είναι ένα περιοδέμον τσίρκο η ΠΑΟΚ. Γιατί? Η ΠΑΟΚ είναι ένα περιοδέμον τσίρκο. Το λες υποτιμητικά η ΠΑΟΚ τώρα, δεν, εντάξει. Γιατί είναι, γιατί, πες μου, γιατί, τι έκανε.
Είναι έκτος. Γιατί είναι περιοδεύον τσίρκο. Γιατί, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ είμαι. Αν ακούγεσαι στο ράδιο, ναι, εσύ είσαι. Αυτό που λέει. Μάλιστα, κύριε. Μ' ακούς. Ου, καθαρά, καθαρά. Τι λέει. Τι να πει. Πώς πάνε τα υγεία, όλα καλά. Καλά, καλά, με χαλαρά, χαλαρά. Α, πήγα και στον ουρανό, έφαγα τώρα στο Βούλγαρη. Ναι. Στο παλιό μου στέκει να πούμε, χάλασε πολύ γι' αυτός. Χάλασε γιατί. Έχεις πάει ποτέ εκεί να φας. Πισαουρίδη μπορώ. Είχα φιλίες με το Σαουρίδη. Εγώ και πήγαινα και έτρωγα εκεί. Παλιά. Είχες φιλίες με το Σαουρίδη. Τώρα εκεί ρωνεύες δηλαδή. Όχι, σου λέω Πισαουρίδη πήγαινα 2-3 φορές. Φανταστικό μαγαζί. Τώρα είχα διαφωνίες. Τι μου λες τις φιλίες με το Σαουρίδη. Αφού εσύ τους περάδες τους κράζεις. Τι μου λες τελικά ως τώρα. Τι σημασία έχει ρε, γιατί σε άλλα πράγματα κάναν ωραία πράγματα. Κάναν ωραίες κερκίδες. Στην κερκίδα τους είναι φανταστική. Τώρα εκεί που μπλεχτήκανε παλιά με τα διοικητικά, εκεί που κάνανε τα κουμάντα σαν τις παιδερές, εκεί είχα τη διαφωνία. Στις κερκίδες που κάνανε, έκαναν ωραίες κερκίδες, κάνανε παλμό, ωραίο, είχαν ενότητα. Άλλο το κομμάτι, εγώ τους σουπεράδες εκείνης της εποχής, τους σαν οπαδούς, τους γούσταρα. Ακούμε τώρα εμένα. Εγώ δεν τους γούσταρα σαν παράγοντες. Μην μπερδεύεσαι. Δηλαδή... Κάτσε ρε Ραπτόπουλε, εδώ σ' ακούμε τώρα 2-3 χρόνια, όχι 2-3 χρόνια, δεν σ' ακούμε 2-3 χρόνια, 2-3 χρόνια εκεί που κράζεις σουπεράδες και τώρα μου λες το καταλαβαίνεις, άλλα. Βρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις ποιο κομμάτι είναι. Εγώ γίνομαι σαφής. Καταλαβαίνω ποιο κομμάτι είναι, αλλά αυτό πρώτη φορά σ' ακούω να το λες. Ο σουπεράς, άκουμε λίγο, ο σουπεράς ναι. Στην κερκίδα, άκουμε λίγο, ο σουπεράς ναι. Στην κερκίδα είναι ναι. Πολύ καλός, μη σου πω είναι ο καλύτερος, στην Ελλάδα, στην κερκίδα. Έξω από την κερκίδα, άκου, έξω από την κερκίδα. Έξω από την κερκίδα στη διοίκηση είναι ο χειρότερος. Είναι δύο συμπεριφορές. Ο κερκιδάτος, άψογος, ευρηματικός, οργανωμένος, ωραία. Ναι. Και απ' την άλλη ναι. Ο παράγοντας, ο σουπεράς. Ο παράγοντας, ο σουπεράς, για μένα δεν υπάρχει. Ωραία, δεν υπήρξε. Τώρα παντελονάτα. Παντελονάτα τώρα θέλω να απαντήσεις. Ναι. Για σένα αυτή τη στιγμή οι σουπεράδες είναι στη διοίκηση ή όχι. Κοίτα. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν είναι. Και ξέρεις γιατί δεν είναι. Είναι μακριά. Γιατί, αφού εγώ έμαθα ότι και εσύ πιστεύω το ξέρεις αυτό, ότι ο Καρυπίδης σου φύριξε να διώξουν τον άλλο να κακήν κακό στον Αρβανικίδη. Άκου. Οι σουπεράδες είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την ευλογία σε αυτόν που θα έρθει. Ναι. Και άμα τα πάνε, άκουμε λίγο. Και άμα τσακωθούν. Ναι, δεν δώσα μόνο ευλογία όμως. Άκου εδώ. Αυτό έγινε και με τον Καλαϊτζίδη, αυτό έγινε και με τον, πώς το λέγανε, τον Γαλανό, αυτό έγινε ναι. Και με τον άλλον, πώς το λέγανε, τον παλιό τον Ηλιάδη. Δηλαδή, την ευλογία την πήραν και μετά τους διώξανε κιόλας. Ότι ανεβάζουν και κατεβάζουν διοικήσεις, έχουν τη δύναμη. Και έχουν τη δύναμη, δεν φταίνε αυτοί, διότι έρχομαι εγώ ο Ραπτόπουλος και θέλω να πάρω τον Άρη. Στον πρώτο που θα πάω θα είναι, άκου, στον πρώτο που θα πάω θα είναι στον οργανωμένο και στον ΑΣΥΓΜΑ. Το κατάλαβες. Μετά... Μιλάς ένα παλιό σουπερά τώρα, μην νομίζω ότι είμαι αντίθετο σε σένα. Απλά σου λέω πράγματα τα οποία δεν τα έχω ξανακούσει από σένα και τα ακούω τώρα που σε παίρνω. Εγώ σαν οπαδό στην κερκίδα σε πάω. Μου έχει δείξει παλμό, μου έχει δείξει οργάνωση, μου έχει δείξει. Εγώ διαφώνησα ότι ποιο είναι φίλο μα ο Σκόρδα. Μάλιστα, ανεβαίνει ο Σκόρδα. Μπαίνουμε κι εμεί μέσα κτλ. Ό,τι βλακεία κάνει ο Σκόρδα δεν τον πειράζουμε. Βρε, γίνονται λάθημα κτλ. Μαλώνουμε με το Σκόρδα, διώχνουμε το Σκόρδα. Έρχεται μετά το Playmobil, τον ανεβάζουμε πάνω. Δεν κάνουμε. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφωνία μου. Αυτή είναι η διαφωνία. Ναι, να σου πω κάτι άλλο. Όταν λες μαλώνουμε το Σκόρδα ή το Τόντα. Ναι. Εννοείς ότι μαλώνω. Τώρα δεν θέλω να πω γιατί με κόψει ο Χιλιτίδης. Μαλώνανε. Άκου λίγο. Εκεί μαλώνανε όχι για τον Άρη, μαλώνανε για αυτούς. Δηλαδή. Ο Άρης ερχότανε. Για το κομμάτι της πίτας που θέλανε. Μπράβο. Ο Άρης ερχότανε σε δεύτερο-τρίτη μοίρα. Και εκεί την ψώνιζα εγώ. Γι' αυτό ήμουν αντίθετος. Σε φίλο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Θέλω να είμαι σαφέστατος σε αυτά που λέω, γιατί εγώ είμαι και περίεργος και μπορεί κάτι να πω να το μεταφέρουν λάθος κτλ. Είμαι σαφέστατος. Για τον Παπαθανασάκη που θα πήγαινε να ζητήσει βοήθειες κτλ. Λέω, αν το έκανε, μπράβο του. Ο Μπιφτέκης λέει, όχι, δεν το θέλω. Εγώ όμως δεν είμαι οπαδός του Ηρακλή, το βλέπω από άλλη σκοπιά. Λέω, ο Παπαθανασάκης με κυνηγάει ο Ραπτόπουλος. Γιατί ας κυνηγήσω, ρε φίλε, τι με έκανες. Με πείραξες την οικογένεια, με χρωστάς λεφτά. Γιατί να σε πειράξω. Το μεταφέρουνε, σε βρίζει, σε κάνει. Έχω βρει εγώ κανέναν εδώ. Καλημέρα.
Άλλο τώρα την κριτική. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα, φίλε. Ο Τάσος είμαι, ο Ρακλεδέας. Ο Τάσος. Όχι Τάσος. 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 Χαιρετισμούς και στο Κεβιτήρι. Εδώ είναι ο Γιάνναρος. Πήρα πιο μπροστά και στο Πασχάλη. Ναι. Σ' άκουσα και εσένα στο Art που έλεγες για τον Μπεν. Ναι. Και τα λοιπά. Και είπαν οι δικοί μας ότι δεν θέλουν λέει τον Μπεν και τον Μπάου. Άκου ποια είναι η φιλοσοφία του Ιστήρας 10. Εγώ μίλησα για να μάθω τι συμβαίνει. Μου λένε. Εμείς δεν δεχόμαστε, λέγομαστε αυτόνομη θύρα 10 και θέλουμε να περάσουμε αυτή τη φιλοσοφία και στον Ηρακλή. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας. Αν θέλουμε να πάρουμε δανεικό, να πάμε από τη Ρεάλ, την Μπενφίκα, την ξέρω εγώ. Δεν είναι κακή σκέψη. Ναι. Με καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να πάρεις ρε παιδί μου τώρα τον Μπεν και ξέρω εγώ το Γιαννιώτα λέμε και να βγεις αντί για 14ος, βγεις 11ος, βγεις 1ος. Δηλαδή ρε γαμώτο, δεν μπορεί να πάρεις την Μπενφίκα και να την πεις λόγω που γράφτηκε σήμερα. Ρε εσύ ξέρεις κάτι, δώσ' μου ένα χαφ δανεικό, ο οποίος να στέκεται στην Αλφα Εθνική, να είναι καλός και έναν ακόμα που δεν παίζει σε σένα, να πάρει παιχνίδια και σε 1,5 χρόνο θα στο δόκο πίσω. Να αρχίσει να παίρνει, ξέρω εγώ, να βγαίνει από τα σύνορα κτλ. Μπορείς γιατί φιόρεντίνα, ποια είχε παίξει τελικό τότε ο Ρέκος το καλοκαίρι. Με την Νάπολη δεν είχε παίξει, είχε ακυρωθεί. Ναι. Με ποια Ιταλική, κάποια Ιταλική είχε παίξει ο Ρέκος το καλοκαίρι το φιλικό. Φιωρεντίνα μου φαίνεται. Ναι, νομίζω με τη Φιωρεντίνα. Νομίζω με τη Φιωρεντίνα. Νομίζω γιατί ήμουνα στα λουτρά της Εδιψού. Έχω μετρήσει. Φιωρεντίνα, ήταν η Νάπολη και αναβλήθηκε, δεν έγινε. Ναι, ναι, ναι. Φιωρεντίνα. Κάτι που άκουσα σήμερα σε ένα πελάτη. Κοίταξε αυτό που λέει. Ότι ρε παιδί μου, μην πάρει δανεικό από τον Ολυμπιακό να μα λένε τσατσάκια. Αυτοί ξέρω εγώ 10 χρόνια τσατσάτσι και εμεί αντί να πάρουμε δύο μα τη λένε. Πάρε απ' αλλού. Εντάξει, εγώ δεν το βρίσκω λάθο. Αλλά από την άλλη μεριά αν δεν μπορεί και είναι α πούμε. Να πάρει καλονί 4 από τον Ολυμπιακό και να πάρει και διαιτησία και εγώ να πέσω. Τότε πάρε καλούς παίκτες δανεικούς ή κάντε ένα αέρανο εσείς η θύρα 10. Κάντε μια συναυλία και ψελά εδώ ρε. Πόσα θες, 200, πάρτα ρε. Πάρτα και πάρε παίκτη. Να σε γουστάρω δύο φορές. Όχι να πούμε να έχει ο Ηρακλής 1000 διαρκείας και η θύρα 10 ας πούμε να μην έχει 500. Κατάλαβες τι λέω. Να το ψάξεις. Ναι. Εγώ πήρα και τον Πασχάλη. Ναι. Πήγα σε ένα πελάτη μου σήμερα. Ναι. Πλάγιο εγώ παστέλιασα τον Γιώργο. Ωραία, ωραία, ναι, ναι. Και είναι σοβαρό άτομο με μαγαζές, έχει στο κέντρο. Ηρακλειδέας, με λέει, άκουσα λέει κάτι ράδιο Αρβίλα, με λέει. Λέω, τι άκουσες. Για τον Μπεν. Για τον Τζιλιανίδη, τον πουλάει ο Ηρακλής στον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω. Και εγώ, ναι, γι' αυτό σε δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πήρε ο Γιωργάκης στο ταξί τον Παπαθανασάκη, ήταν κύριος πολύ, συζητήσιμος, ωραίος κτλ. Σπαστά ελληνικά και του είπε πολλά πράγματα. Και του λέει και μπορεί να πάω και κάνα Μπεν και τα λοιπά. Το μάθαν οι άλλοι, λέει δεν θέλουμε Μπεν. Μιλήσανε με τον πρόεδρο, πάρε κάτι απ' έξω. Να σε καλά, Τάσο. Φιλιά, καλή δουλειά να έχεις. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Να. Καλησπέρα σε κυτρινό μαύρη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Άρη. Καλησπέρα κύριε Αυδόπουλο, καλησπέρα κύριε Χιλετίδη. Καλησπέρα σας κύριε. Ναι, αφού τα ακούμε τόσο καιρό, να πούμε και εμείς καμιά ψήλη να περάσει η ώρα. Τώρα για να μιλήσουμε για εθνική, την ομάδα των τεσσάρων μάνατζερ δεν αξίζει καν. Για το εθνόσημο θες να μου πεις, μιας και σ' αρέσουν αυτά. Δεν με ενδιαφέρει καν τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε σοβαρότερα προβλήματα, το θεωρώ... Ναι, μικρό θέμα. Ωραίος. Μικρό θέμα. Ναι. Όσον αφορά τώρα για το σκηνικό με τους ποντίους. Ναι. Βρε τα αγόρι μου, πού πας βρε τα αγόρι μου. Που πας βρε όμορφο μου παιδί. Παλικάρι. 250 εργαζόμενους έχει. Πού πας βρε τα αγόρι μου. Δυτικά, ανατολικά, παντού ό,τι θέλεις βρε. Του δώσε ένα μπάτσο ρε. Έχω πέσει κάτω. Ο άλλος σου λέει κοντός είναι. Ξέρεις τι υπάρχουν μερικοί άντρες. Εγώ στον δρόμο βλέπω ας πούμε γίνεται ένας τσαμπουκάς. Και βλέπω ένα κοντό αδύνατο. Έτσι, τον κόβω. Ναι. Και βλέπω ένα ψηλό χοντρό και τα λοιπά. Λέω τώρα από μέσα μου, ο χοντρός θα τις φάει, πρώτον. Διότι πάει σαν δεν ξέρει να μαλώσει και ο άλλος το βλέπω είναι εκπαιδευμένος. Ρε εσύ, περπατάω μια μέρα εκεί στην Τούμπα και βλέπω έναν γύρω στο 1,68-1,70 αδύνατο, περπατάει σκυφτός. Τον κοζάρο λέω, αυτός είναι επικίνδυνος. Μου λέει ρε εσύ, αυτό που λέει, το μάτι σου. Λέω ότι, ξέρεις λέει, αυτός λέει. Χειρούργος είναι. Ξέρεις για πότε βγάζει νεφρό τσακ τσακ με το μαχαίρι. Μα τον πήρα χαμπάρι. Είναι μερικοί. Δεν τον κόβεις τον άλλο. Ρε μόνο το σβέρκο να δεις. Δηλαδή πας στα ίσια κύριε. Πάρε δρόμο φύγε τώρα τσαμπουκάδες. Φύγε βρε δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει βρε τα αγόρι μου. Και ο άλλος είναι γνώσης της Βορείου Ελλάδος και δεν παίρνει φάτσα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Δηλαδή πόσο το μυαλό ρε. Τι πράγματα είναι αυτά. Τώρα όσον αφορά τον Άρη.
Ναι. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Άρης φημίζεται για τη γενοδόρια του. Θέλω να σου θυμίσω ότι και πέρυσι που η χρονιά ήταν σχετικά οικονομικά πιο άσχημη από τις προηγούμενες, μάλιστα, λόγω εθνικής, ναι, ότι θυμάμαι, παράδειγμα, ήταν μετά τον αγώνα να φάνε μπανάνες και μήλα. Με την Καστοριά, ναι, ναι. Ναι, και ξέρω εγώ, εκεί που η τιμή της αγοράς είναι 1 ευρώ το κιλό για τις μπανάνες και τα μήλα, δηλαδή σε 25 κιλά ήταν 25 ευρώ, έλεγε ο Άρης, όχι φίλε μου, εμείς θα πάρουμε την τέλεια ποιότητα που κάνει 4 ευρώ το κιλό. Ναι. Να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Ναι. Και δεν προτιμούσαν τα φθηνά τα 25, πέραναν 100 ευρώ. Ξέρω εγώ, στο προπονητικό σου ορίσιο, θέλω να βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταίνονται. Πηγαίνουν να ψάχνουν το πετρέλαιο. Ναι. Λέγανε, κοίταξε, έχω το φθηνό το πετρέλαιο, που δεν είναι και τόσο καλό με 1 ευρώ το λίτρο, όχι, αλλά σου έχω και ένα πετρέλαιο με 200 οκτάνια, ναι, με 3,5 ευρώ το λίτρο θα φυσάει. Και μα βέβαια. 3,5 ευρώ το λίτρο, Άρης. Να πάρουμε το καλό το πετρέλαιο. Γιατί άλλος ο Άρης φημίζεται για την γενοδόρια του. Οπότε διαφωνώ μαζί σου κάθετα στο λόγο θέμα. Τον έστειλε ο Πέρι τον άλλον. Πάρε λέει 10 μπανάνες και 10 μήλα. Από το κάλια. Και του φέρω 140 ευρώ. Από τον παράδεισο ρε ένα πύρος του λέει. Από που τα πήρα. Τρελάθηκε ο Πέρι. Τι να πω ρε φίλε. Λοιπόν τώρα πέρα από την πλάκα. Ο Έφορος είναι γενόδωρος. Ναι. Και φάνηκε η σημερινή συμφωνία με τον Ερασιτέχνη. Ναι. Είναι γενόδωρος. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που σου είπα το μεσημέρι. Δεν με ενδιαφέρει πέρα του Άρη στα πράγματα που κάνει, αλλά εμπλέκεται και ο Άρης. Ναι. Εμένα με νοιάζει να μην είμαι ρηγμένος. Έτσι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λέει, κάνω ό,τι κάνω εκτός του Άρη με πράγματα που εμπλέκει το Άρης, αλλά παιδιά, θα σας έχω δικαιωμένους, όχι ρηγμένους. Όχι, ναι. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Γιατί άλλωστε, για να γίνεις πρωταγωνιστής, έτσι πρέπει να λειτουργείς. Σωστό. Όσον αφορά το θέμα του Κιζερίδη, ναι, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Ναι. Καλός ή κακός, του φερθήκανε πολύ άσχημα παλιά. Ναι, όλους τους παίκτες τους, εντάξει. Ναι, και παράγοντες, που τα παιδιά πρόσφεραν το παραπάνω από αυτό που μπορούσαν. Άλλοι το ξέρουν πολύ, άλλοι. Κοίτα, Θοδωρέ, είχαν πολύ καλά συμβόλαια, ε. Μιλάμε τώρα 500, 600 και τέτοια. Όχι σαν και αυτά που παίρνουν τα παλικάρια σήμερα. Αλλά τα χάσαν τα παιδιά. Τα χάσαν. Ναι, ρε φίλε, ναι, να σου πω κάτι όμως. Όταν πας και υπογράφεις για 500, έχεις κάτι. Κάνεις τη ζωή σου για 500. Σωστό. Έχεις, ναι, κάτι μέσα σου που σου λέει ότι ναι, μην υπογράφω για 500. Ξέρω ότι δεν θα τα πάρω, οπότε θα πάρω 250. Με ένα συμβιβασμό. 200-150. Οπότε άμα υπογράφεις για 500, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις για 500, λίγο πολύ όλοι το ξέρουν αυτό. Ναι. Ειδικά εκείνες χρονιές, γιατί μιλάμε και για Άρη, μην ξεχνιόμαστε. Όταν υπογράφεις για 500, λοιπόν, υπολόγισε ο πίσω μέρος του μυαλού για 150. Ναι. Αυτοί δεν πήραν ούτε τα 150. Ναι. Ναι. Το θεωρώ για το παρελθόν ντροπιαστικό να λέει ότι ο Άρης είναι καλοπληρωτής και το θεωρώ μεγάλη μαγιά για το παρόν να κάνει τις κινήσεις που κάνει φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Πάντως ο Καρυπίδης γρήγορα, με γρήγορα αντανακλαστικά, δείχνει ότι θέλει να κάνει την ΠΑΕ Άρης με συμμάχους και φίλους παρά με μέτωπα. Αυτό δείχνει. Ναι. Δηλαδή, ναι, από τώρα. Θωρακίζει την επένδυση που θέλει να κάνει και μάλιστα υπάρχουν πολλοί παίκτες της Βέρειας οι οποίοι θα πάνε Χαριλάου για Β' Εθνική. Αυτό το δίνω σαν ίδιο. Ναι. Ο Άρης με το που ανέβει Β' θα πάρει όλο τον αφρό της Βέρειας. Σε περίπτωση που δεν γίνει καθάριση, παίζει να πάρει τα φημί. Ναι, γιατί στη Βέρεια ποιος θα φωνάξει. Α, μπράβο. Τον πρώτο λόγο στον Άρη αυτή τη στιγμή τον έχει ο Γιαννόπουλος ή ο Γρόλιος. Από ό,τι ξέρω, τον Γρόλιο τον εμπιστεύεται περισσότερο ο Καρυπίδης. Ναι. Τον Γρόλιο τον Χρήστο. Και να σε ρωτήσω το άλλο. Ναι. Για να κλείσουμε έτσι και με λίγο έντρικα. Ναι. Άμα ο Ηρακλής πάρει δανεικό παίχτη ή μεταγραφή από τη Βέρεια. Ναι. Παίρνει παίχτη από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ ή από τον Άρη τελικά. Τώρα εδώ βάζει τον πιφτέκι σε περιπέτειες τώρα. Τώρα. Άστο και δουλεύει 12 ώρα. Άστο και δουλεύει 12 ώρα. Άστο και δουλεύει 12 ώρα. Άστο. Καλημέρα. Για χαρά. Ο Δραγόνιας λέει από πού είναι, λέει ο 678. Στην Κοζάνη έχουμε δύο διαιτητές, πατέρα και εγώ. Παχουλούτσικος, μοιάζουν πολύ, λέει Αργιανάρα. Δεν ξέρω ο Δραγόνιας από πού κρατάει σκούφια του πατέρα του. Νομίζω εδώ γύρω είναι.
Έτσι λέει, να μην βγάλουν στρατιωτική το εθνόσημο, αλλά να γυρίσουν πίσω τη σύνταξή τους, λέει, που παίρνουν από τα 45. Γιατί ρε φίλε να τη γυρίσω πίσω? Γιατί να τη γυρίσω πίσω? Εμείς λέμε, δεν νομίζω ότι κανένα στρατιωτικό έχει κανέναν γκαϊλέ να πούμε. Πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιώτης, ευαίσθητο έντερο, χοληστερίνη ανεβασμένη, ανεβασμένο ζάχαρο. Δεν τα λέω για να σας ρίξω το ηθικό. Πόνοι στις αρθρώσεις, αμυντικό σύστημα κακό σαν του Τούντορ και μεγάλες ιώσεις. Δεν το λέω για να σας ρίξω, για να σας ανεβάσω. Πώς σας ανεβάζω? Με καλό Εβιτάλ. Το παίρνεις, φυσικό χυμό 100% κριτικής βιολογικής αλόης. Τηλεφωνείς τώρα στο 2312-200-500 για τους φιλάθλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Είναι 34,90. Τώρα, ακροατές φιλάθλους του Αθλητικού Μετρόπολης, παίρνετε να πούμε το καλό Εβιτάλ και γίνεστε τζετ. Δίνει και ευεξία μεγάλη. Εγώ το πήρα και έγινα σε τρεις μέρες περδίκη από την ίωση. Καλημέρα! Παρατόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Καλημέρα, τι γίνεται? Τι να γίνεται, φίλε? Α, την παλεύουμε, εσύ τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Ναι. Δεν θα μιλήσω για αθλητικά. Λοιπόν, θα αναφερθώ στο προχθεσινό συμβάν που έγινε στη συγκέντρωση των ποντίων. Πού, στην Αθήνα? Στην Αθήνα ή εδώ? Στη Θεσσαλονίκη, ρε. Τι με νοιάζει η Αθήνα? Για Θεσσαλονίκη. Δεν σε νοιάζει η Αθήνα. Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Είπες ότι ήταν μόνος βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Σε πληροφορώ ότι ήταν βουλευτές της πολιτείου του Λεβέντη, του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε να σου πω, ρε. Κάτσε, ήμουν μπροστά εκεί, θα σου πω δύο πράγματα. Κάτσε να σου πω. Και ήταν και ο Χατζησάβας της Χρυσής Αυγής, ο οποίος ήταν ο μόνος βουλευτής που έκανε μήνυση το Φίλι. Το Φίλι, ο οποίος μίλησε για τη γενοκτονία των ποντίων. Ναι. Και του την πέσανε μαζί με ένα άλλο ακόμα παλικάρι. Την πέσαν 30 άτομα. Δεν ήταν ανδρίκια η επίθεση στο βουλευτή, φίλε. Μάλιστα. Ήτανε άνανδροι. Ήταν άνανδροι. Και αν βγουν και άλλοι ακροατές, ναι, μπορεί να σου πούν και άλλοι ακροατές. Ωραία. Και θα σου πω τώρα κάτι. Πες μου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε 2.500 Τούρκους. Ναι. Οι πόντι, η γενοκτονία των ποντίων δεν έγινε από Χρυσαυγίδες, έγινε από Τούρκους. Πού ήταν σήμερα το παλικάρι λοιπόν αυτός, ο μάγκας, ο άντρας με τους μπράβους του? Του Μπεκί σήμερα, δεν πληρώθηκε. Πού ήταν λοιπόν Κωστή σήμερα? Δεν πήγε σήμερα ο Ποζίδης. Εσύ θα μου πεις, έμαθες αν πήγε ή όχι, ή ήταν μέσα σε κανένα κοτέτσι? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι Κωστή, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εγώ δεν έχω, φίλε. Εγώ μ' άρεσε ότι δεν ήθελα να πάνε κανένας βουλευτής. Κάτι να σου πω κάτι. Αυτός ο συγκεκριμένος έπρεπε να πάει, γιατί ήταν ο μόνος από το κοινοβούλιο που έκανε μήνυση στο Φίλι. Για τους... Ξαναπάρε, έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρε. Ξαναπάρε. Ναι, ναι, τα λέμε όλα. Δεν μας άμεθω. Είμαστε ουδέτεροι. Εντάξει. Εγώ ήμουν αντίθετος να πάνε βουλευτές κομμάτων ή υπουργοί για να καπηλευτούν τους ποντίους. Γιατί συνήθως οι πολιτικοί σε τέτοιες εκδηλώσεις πηγαίνουν για να καπηλευτούν. Δεν πάνε, ξέρω, επειδή το αγαπάνε το αντικείμενο. Καλημέρα. Εντάξει, θα τα δούμε όλα, θα τα ακούσουμε όλα. Καλημέρα. Ναι, έλα, φύγε. Ναι. Έλα, Ράβ, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα τώρα, να πούμε, μεγαλώσαμε, να πούμε, τρίχες βγάλαμε. Μην ασχολείστε με τα πολιτικά, να πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Εντάξει, ξέρω εγώ, παίρνουν τα δικά σου, να πούμε. Εντάξει, είμαι η πιο μεγάλη και η πιο καθαρή ομάδα στην πόλη Ηρακλής. Όσο το 70 φεύγα, να πούμε, sold out, 50.000 συν κόσμο με τον Παναθηναϊκό. Όταν η ομάδα της γειτονιάς είχε 29.000 κόσμο sold out με την ΑΕΚ. Μ' αρέσει να πούμε που θέλετε να είστε ανεξάρτητοι. Μ' αρέσει. Αυτή η επιμονή σας να μην πάρετε παίκτες, διαιτητές κτλ. Σας κάνει συναρπαστικούς. Αλλά θέλω να το κρατήσετε μέχρι τέλος. Μην μου τη γυρίσετε τη δουλειά σου. Όχι, όχι. Άκου τώρα, άκου τον πρόλογο μου. Άκου. Γιατί βγήκανε πολύ άριανα. Όσο για τους οπαδούς της ομάδας που δεν έχουν δει έγχρωμη φωτογραφία σε τίτλο. Και αυτό το τρελό λαό που λες εσύ. Δεν λέω τρελό λαό. Λέω, μ' αρέσαν στην κερκίδα τους. Ναι. Δεν μ' αρέσαν τα διοικητικά που ανακατεύτηκαν. Αυτό. Θα σου απαντήσω για την κερκίδα τους. Τέσσερις τελικούς πήγανε, τη νέα χιλιετία ούτε ένα γκολ δεν βάλανε. Αυτό δεν έχει σχέση η κερκίδα όμως. Έχει, η κερκίδα οθεί να βάλει γκολ η ομάδα. Ο Ηρακλής γιατί όλα σε όλα τα εντός έδρας μάτς έχει τρίποντα. Να πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί έχω κερκιδάρα να πούμε. Τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Έχουν φανέλα λαδόκολα. Είναι ομάδα γειτονιάς. Λαδόκολα. Έλα. Το 2005, 15 Πέμπτου του 2005, ναι. Πού ήταν η κερκίδα τους? 500 άτομα τους πήραμε στο σπίτι τους. Game over. Πλάκα με κάνεις. Πού, για το 1-2 με λες? Βέβαια. Με το Φορτούζι να πούμε που τους έριξα. Ακούς, ο ύφεστος, ο Άρης. Ποιος ύφεστος? Ο Άρης, να μπερδεύτηκα, εντάξει. Είναι ο μόνος θεός στην ιστορία που έχει φάει ξύλο από θνητό άνθρωπο. Από το Διομήδη, από το Άργος. Και πήγε στο Δία και έκλαιγε.
Πού να πιάσει τον Ηρακλή που έκανε 12 άλλους, βρε, που κάνε βγήκατε και με τον Κέρβερο. Έφαγε ξύλο από τον Ιωνίδη. Ρε, θα με τρελάνεις, ρε, μαλλιάτικα, ρε. Δεν σου κάνω τώρα, έφαγε ξύλο από τον Ιωνίδη και θα βγει τώρα αυτή η ομάδα της γειτονιάς τώρα να μιλήσει για τον Ηρακλή. Είμαστε καλά, να πούμε. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάω, είναι επίπεδο πανθρακικού. Εκεί να ασχολείται με κανένα πανθρακικό. Πήρε κάκο ο ΠΑΟΚ, μαγκά. Πήρε κάκο, δεν έχω. Ναι. Εντάξει, για τον κάκο είναι με τέτοια αντισήματα να πούμε παπηγιών και ιστορίες. Παπηγιών. Ασχολείται με τον πανθρακικό. Ναι. Ομάδα γειτονιάς είναι να πούμε. 18 χρόνια γκόμενα τον έχω. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Μεγάλη Ρακλάρα, δεν προσκυνάμε, δεν φυλάμε. Και θα, η μόνη ομάδα που θα φέρει Ευρωπαϊκή Κούπα στην πόλη. Μπεν, δεν γουστάρουμε, Μπεν. Δανικό. Ο Μπεν από τι είναι αυτό, να πούμε, δεν ξέρω. Πού είναι αυτό. Έφυγε. Καληνύχτα. Έλα, αντεγιά. Φιλιά, για χαρά. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Βρε καλό στα παιδιά. Τι γίνεται, γαλά. Τι έγινε, γλυκό αγόρι, πού είσαι εσύ. Εδώ είμαι εγώ. Να τα. Λοιπόν, την Παρασκευή σου είχα πει τρεις προβλέψεις και οι τρεις βγήκανε για το Σάββατο. Ναι, για πες τι είπες. Πανιόνιο Άσο είχα πει, Χανιά Άσο και ποιο άλλο σου είχα πει, ρε, ένα χινάρι με είπες. Όχι, έχει κι άλλο ένα άσο. Α, τον Πανσεραϊκό άσο. Ναι, το 1-0. Ναι, ναι. Mm. Τα έπαιξες. Όχι, φίλε, έπαιξα ένα ωραίο 7 αγωνές. Ναι. Έκλεινα με άσο της Λίβερπουλ. Ναι. Γιατί η Περούτζια έπαιζε λίγο μετά. Δηλαδή, την Περούτζια κέρδισε. Το είχα άσο και την Περούτζια. Έπαιρνα 4 χιλιάρικα. Ναι. Και περίμενα μέχρι το 85 που να κάνει το 2-1 η Λίβερπουλ. Και έφαγε το 1-2. Με 3-5-2 αντίπαλος ο προπονητής. Με 3-5-2 αντίπαλος προπονητής. Με σφιχτή άμυνα, κόντρα επίθεση. Τον έφαγε τον Κλοπ και τα δικά μου τα λεφτά. Αλλά αυτή είναι η γοητεία. Τι 4 χιλιάρικα έχασε και. Έχασα, όχι έβαλα 4 χιλιάρικα, τρελώσεις, ρε. Έχασα. Κύριε, ναι, να τα πάρεις. Τα χασες. Τι τα έκανα, τα κέρδισα. Μόνο για τη Λίβερπουλ. Μόνο για τη Λίβερπουλ. Και ήταν ένα 50, ένα κολομάτς, το οποίο να πούμε έγινε 0-1, 1-1. Λέω το κάτσε ο Κλοπ, πήγε εκεί καινούριο. Αυτά βλέπω εκεί λίγο 3-5-2. Όχι, λέω 3-5-2 παίζει ο άλλος. Την έχω βάψει αυτό το σύστημα, λοιπόν. Το γουστάρω πάρα πολύ. Είναι κλεψιμέικο, είναι πολύ οργανωμένο. Βλέπω τον ένα μπακ ανεβαίνει, ο άλλος μένει στο 1-1. Όχι, λέω ότι βάψαμε, φίλε, χι το μάτς. Μπαπ, διπλό. Λοιπόν, καλά να πάθω. Που θέλω να μπλέκω με Αγγλίες. Λέγε, σ' ακούω τώρα. Λοιπόν, αύριο ναι. Θα βάλεις Κισαμικός Πανσεραϊκός ΑΣ. Όχι χ. Όχι, όχι. ΑΣ. 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 Και πες μου λίγο το άλλο μάτς, Παναχαϊκή Κερκυρά. Κάτσε αυτό εδώ τα έχω, περίμενε. Κάτσε ρε, περίμενε. Λοιπόν, Λουξεμβούργο, Ισπανία, κάτσε το άλλο. Κισαμικός Πανσεραϊκός και Παναχαϊκή Κασιόπη. Ναι. Τον Κισαμικό Άσο και, και την Παναχαϊκή Χ. Εγώ έχω Κισαμικό Χ και Παναχαϊκή διπλό. Πλάκα μας κάνει. Ναι, γιατί έχει πλάκα. 2-30 και 3. Να σου πω ότι Κέρκυρα Παναχαϊκή έλεξε 1-1. Μόνο αυτό σου λέω. Κέρκυρα Παναχαϊκή έλεξε 1-1, εντάξει. Ναι. Και έπαιξε καλύτερα η Παναχαϊκή και ναι. Τέλος πάντων, άστα θα δώρα. Λοιπόν, τώρα παίζουμε με τη Βέρεια την επόμενη Δευτέρα. Εκτός έδρας. Ναι. Επιστρέφει ο Λαζάρ. Ναι. Και ακούμε λίγο. Ναι. Ο Λαζάρ και ο Μπερμπάντοφ, ναι. Για μένα, είναι βιολογικά τελειωμένοι. Καλά, εντάξει. Λίγο ο Λαζάρ τα έδωσε όλα στο κέντρο το παιδί για το καλό της ομάδος. Ναι. Λίγο έπαιξε παραπάνω, λίγο φούλαρε παραπάνω, μπραμ κλάταρε. Ο άλλος ο Μπερμπάντοφ, όχι θα μπει στο 58, όχι θα μπει στο 61, όχι θα μπει στο 60. Ανέβαζε την ποιότητα οπωσδήποτε της ομάδος. Εγώ είπα είναι παλέμαχος. Τώρα λένε μα τι είναι αυτός λέει που μιλάει για τον Μπερμπάντοφ. Ρε για τον Μπερμπάντοφ μιλάω ρε κουφιοκέφαλη. Όχι για την ποιότητά του ρε. Για τη βιολογική του κατάσταση. Ο άνθρωπος δεν γυμνάστηκε ποτέ. Ναι. Δεν γυμνάστηκε ποτέ. Από εδώ και πέρα είναι θλάση γράμπα. Θλάση τράβηγμα. Τι να λέμε τώρα. Να τους κάνουμε θεούς. Άνθρωποι είναι. Λοιπόν, τελειώνουν βιολογικά. Τελειώνουν βιολογικά. Με το χρόνο δεν τα έβαλε κανένας. Πιο ωραίες γυναικάρες, οι ωραίοι άντρακλες, παιχταράδες, ηθοποιάρες, πολιτικοί, εξουσίες, ιστορίες. Τους πήρε ο χρόνος και τους έκανε στάκτηρε. Και να μείνω Μπερμπάντοφ στα 35 να παίξει μπάλα, παλαβίστε ρε. Είστε τρελαθή ρε. Τώρα, άκου λίγο τώρα. Λοιπόν, αν παρατηρήσεις, με τον Λαζάρ δεν έπαιζε καλύτερη ομάδα. Ρε τα αγόρι μου, ναι. Αλλά λέω ότι αν φουλάρει ο Λαζάρ. Πάλι μέσα στο χειμώνα
5 βαθμούς πάνω από το 0, 6 βαθμούς, 2 βαθμούς κάτω, δεν θα ξαναπάθει ζημιά. Δεν είναι, τελείωσε. Σαν αθλητής πάει, τέλειωσε. Τι να κάνω. Βρε, εδώ τέλειωσε ο Σαλπικίδης. Δεν ήπια, δεν έφαγε. Γυμνάσκε σαν το σκυλί. Ο αθλητάρας, ξέρω εγώ, 35 τελείωσε. Εδώ τελείωσε ο Σαλπικίδης 35 χρονών. Και θα μείνω Λαζάρ και ο Μπερμπάτοβ. Χάζεψατε, ρε. Φιλιά. Επόμενη γραμμή. Αόρατε με το Φουρτούζι να ευχαριστείς που λόγω Μπέου Μάκαρου ανέβηκες από Γάμα στη Β και λόγω αδυναμίας Περιστερίου ανέβηκες από Β στην Α2 στο μπάσκετ. Μάλιστα. Λέω 779. Επόμενος κύριος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ακούω. Άκου λέει. Βέβαια. Για τον Τούτο δεν θέλω να πω 2-3 πράγματα. Για τον Τούτο να. Για τον Τούτο. Α, για τον Τούτο. Ναι. Καταρχάς, ας τον πιάσουμε την επίθεση. Τους φύριξαν ότι πρέπει να βάλει τους γρήγορους μπροστά. Το ΜΑΚ και το Ρογκεντρίγκης. Προχθές ξεκίνησε με το ΜΑΚ. Περιμένεις μια ομάδα η οποία θα βάλει το λεωφορείο πίσω. Ο ΜΑΚ τι να κάνει στην κορυφή. Μόνος του, τίποτα. Ο ΜΑΚ πρέπει να παίζει παρτενέρ ή με τον Μπερμπάντοφ, αν γίνει καλά, ή με τον Κλάους. Ο ΜΑΚ, ρε παιδί μου. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να τον βάλει επειδή είναι γρήγορο και αυτό και το Ροντρίγκης μπροστά όταν παίζει μια ντόρτ με τον Ολυμπιακό. Αφού έρχεται το άλλο θα βάλει το λεωφορείο, ο ΜΑΚ τι να κάνει, είναι γρήγορος όπου δεν έχει χώρο. Μ' αρέσεις που σκέφτεσαι στρατηγικά. Καλέ μου άνθρωπε. Σωστό. Άμα δεν έχει χώρο, τι να το κάνει. Σωστό, 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 σωστό. Ως προς την επίθεση. Ως προς την άμυνα, τους φύριξαν πάλι ότι με τρεις είσαι δύσκολα πίσω και αυτά και τους έκανε τέσσερις. Βρε, όχι τέσσερις, 7 να βάλεις μπροστά, άμα δεν έχεις αμυντικά χαφ. Είπανε το Χαρίση χαφ αμυντικό. Και λένε οι άλλοι, τι χαφάρα λέει είναι αυτός ο Χαρίσης. Να τραβάς, να τραβάς φαβορίτες. Είπανε τον Πέλκα, τα άλλα τα χαφ για να μαρκάρουν ήταν ο Πέλκας και ο Κολάσα. Λοιπόν, θες μια αλήθεια. Ομάδα που έχει, άκου μια αλήθεια. Εγώ τον κάτσε τον γουστάρω για χαρακτήρα, για αυτό κτλ. Επιβίωσε, ξέρω εγώ, ήρθα από την Αλβανία κτλ. Πρόσεξε. Όμως. Όταν μια ομάδα έχει για καλύτερό της παίκτη τον Κάτσε στα χαφ, τι να με πεις τώρα, ρε φίλε. Ο καλύτερος είναι ο Κάτσε. Ποιος Πέλκας τώρα, ποιος να πούμε Τζιόλης, ποιος να πούμε Χαρίσης, άστα, ποιος Σάμπο. Όταν έλειψε ο Κάτσε δύο μάτς, δύο φάγαμε στην Τρίπολη, δύο φάγαμε στην, πώς τη λένε, στην Ρωσία, τρία φάγαμε από την. Άστα, ρε τώρα. Άστα. Με το υπάρχον υλικό μιλάμε. Και αυτά τώρα δεν βάζω αμυντικά χάφ με τους 4 συμμεδεμένους πίσω και τα. Αυτά τώρα είναι ερασιτεχνισμοί. Αυτή ξέρεις τι είναι. Είναι σαν το Αναστασίου, ρε παιδί μου. Ο Αναστασίου ήταν σχολή Άγιαξ. Αυτοί έρχονται με τους φακέλους. Που έκανε έργο ο Αναστασίου και. Και καλό βοηθό είχε τον καθηγητή του. Ναι, και καλό γυμναστή καλά, είχε. Και καλό ταμπίζα είχε και μετά μαλώσανε. Ο Τούντουρ ήρθε με τους φακέλους από τη Γιουβέντους. Αυτοί όταν φτάσει η δουλειά να αυτοσχεδιάσουν, δεν μπορούν να αυτοσχεδιάσουν. Έχουν τον τυφλοσούρτη από τον Άγιαξ και από τη Γιουβέντους, κατάλαβες. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω πολλά καρβέλια. Τώρα μην μου συγκρίνεις τον Αναστασίου, έφυγε επιτυχημένος τώρα. Άστο τώρα το έργο. Κάτι είναι επιτυχημένος. Δεν είπα ότι δεν είναι επιτυχημένος. Και έργο έκανε. Και άλλαξε την κουλτούρα του Άγιαξ και πήγε και σε άλλα μονοπάτια και 3-5-2 έπαιξε και τη γρήγορη πάσα έβγαλε. Έτσι. Όταν πας να αυτοσχεδιάσεις μετά θέλει και άλλα πράγματα. Αυτό ήθελα να πω. Ο Τούντορ αποδείχθηκε ότι είναι μαθητευόμενος. Έχει καρβέλια ακόμα να φάει. Και απολύσεις. Αυτά. Γεια. Καλό βράδυ. Δεν τα χάσες τα 4.000 γιατί δεν τα είχες. Κι ούτε τα πόνταρες. Θα τα έπαιρνες, είναι πιο σωστό. Σωστό. Με διορθώνει ο 634. Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Το έλεγα ραπ και τώρα, αν είναι μάγκας ο Μελισσανίδης, πρέπει να φέρει τρεις παικταράδες τον Ιανουάριο και να τελειώνει η δεύτερη θέση. Δεν το βλέπω να ξυλώνεται τον Μελισσανίδη. Δεν βλέπω. Έχει πέρασει το παραμύθι της Αγίας Σοφιάς, οι καμπάνες της Νταλάρας, ξέρω εγώ, μικροασιατική, η μάνα Σμύρνη καίγεται και ιστορίες. Άστα. Τρία χρόνια θα μας έχει εδώ πέρα το παραμύθι με το γήπεδο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Είναι ρε φίλε, είναι ερωτική πόλη. Είναι. Τι ερωτική πόλη κύριε Ραπτόπουλε, εδώ ένα μετρό έχετε να το τελειώσετε και δεν το έχετε τελειώσει και θυμάμαι κάποτε. Πάμε αργά ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ο πρόεδρος της ομάδος της καρδιάς σας κύριε Ραπτόπουλε,
κάποτε είχε δηλώσει ότι θα περνούσε και το μετρό το 2013. Ναι. Με εκείνο μετά από μια εμφάνιση του Λούκα Τόνε. Ναι. Τώρα το θυμήθηκα αυτό γιατί πήρε ο Ακούο πριν, που είναι αξιολάτρευτος. Ναι. Κατέχει πάρα πολύ το τεχνικό κομμάτι. Κατέχει όμως και, νομίζω παλιά είχε κάνει και μια δήλωση πάνω σε... Κατέχει και το κομμάτι της μουσικής πολύ καλά. Ναι. Για κάτι τραγούδια που τραγουδούσαν στην πόλη στη δεκαετία του 60. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να πάρει τηλέφωνο πάλι και να μας ενημερώσει. Να μας πει για εκείνα τα τελικά έχουμε. Να ρωτήσω εγώ, κύριε Ραπτόπουλε, κάτι άλλο. Αξιολάτρευτος ήταν και αυτός και πολύ ενημερωμένος ο ακροατής που έπεσε η γραμμή του. Γιατί ήξερε και πρόσωπα και άτομα. Αλλά εντάξει, τέτοια ώρα δεν μπορώ να υιοθετήσω αν όντως ήταν παρόν εκεί ο νεαρός αυτός και είδε και τη... το χαστούκι δηλαδή. Εντάξει, τι χαστούκι ήταν, ένα σκαμπυλάκι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, θυμάστε εκείνο και το μάτς που ο φίλος σας, ο προπονητής από τον Εύωσμο, διπλό ημίχρονο άσο τελικό με Αγροτικός Αστέρας ΠΑΣ Γιάννενα. Πού ξύνεις τώρα. Το 4-3 το θυμάστε αυτό. Πού ξύνεις τώρα, τι ξύνεις. Όχι, τι ξύνω εγώ, δεν ξύνω τίποτα, κύριε Ραπτόπουλε. Νομίζω ότι ήταν ένα μάτς που είχε φέρει πολύ κόσμο στα γήπεδα τότε. Ήταν σημαντικοί οι αγώνες αυτοί, κύριε Ραπτόπουλε. Έτσι. Με αξιολάτρευτους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Που πατήσανε το χορτάρι του... αυτό το γήπεδο, πώς το λένε εκεί στον Εύωσμο, δεν ξέρω. Ναι, για, ναι. Ναι, για, και ιστορικοί πρόεδροι, μεγαλομέτωχοι. Ναι. Και περάσανε και παίχτες από την ομάδα της καρδιάς σας, κύριε Ραπτόπουλε. Άκουλε. Άκουλε, ο συγκεκριμένος ο κύριος Σκιζερίδης που αναφέρατε, ήταν τότε αρχηγός της ομάδας. Έπαιξε, ναι. Όχι, έπαιζε, δεν έπαιζε εκείνο το μάτι. Σακελαρίδης. Πώς σου λέγανε, Τσούκλης ο άλλος. Ο ένας είναι το... Είναι όλοι όμως, έχουν πιάσει όλοι τα πόστα, έχουν όλη θέση. Προπονητής ο ένας κάτοχος διπλώματος σε. Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε μου, και εδώ το θέμα είναι σοβαρό και θα επικαλεστώ τη βοήθειά σας και τη βοήθεια των ανθρώπων του Μετρόπολης. Το θέμα μας είναι... πριν από μερικές ημέρες κάποιος φίλαθλος από τη Σταυρούπολη, έτσι με πληροφόρησαν κάτι φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη, λιδωρούσε το μεγάλο... Δεν μου λέτε, για σας ποιος θεωρείται ο αρχηγός ή ο παρχηγός του οπαδικού κινήματος της Θύρας 4? Ο Μάκης ο Μανάβης. Δεύτερος. Ο Νίκος ο... Για τον κύριο Νίκο, κάποιος λιδωρούσε τον κύριο Νίκο για ένα πανό. Καλά, ξέρουμε ότι το πανό δεν το είχε γράψει ο κύριος Νίκος, ούτε ο κύριος Μανάβης, από ό,τι θυμόμαστε. Το είχε γράψει ο Θόδωρος. Ναι. Ο υπάλληλος του ταχυδρομείου ΕΛΤΑ, που ήταν φιλοξενούμενος κάθε μεσημέρι στην εκπομπή Φροντιστήριο των Οπαδών. Έτσι. Τρεις με τέσσερις, αν θυμάμαι καλά. Άκουλε. Μάλιστα. Ξέρετε ότι ο ραδιοφωνικός παραγωγός που έχει την εκπομπή βραδιάζει το εμείς, είχε επίσημο καλεσμένο πριν 2 χρόνια και τίμησε με την παρουσία του το μεγάλο κύριο Νίκο. Έλα. Δεν το ξέρετε αυτό, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν έχει πέσει η εκπομπή αυτή στην αντίληψή σας? Άκουλε, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Μήπως υπάρχει σε αρχείο αυτή η εκπομπή? Σίγουρα θα υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει. Δηλαδή θα κάνατε δηλαδή τον κόπο κάποιος από τους συνεργάτες σας να βάζανε το ηχητικό του ντοκουμέντο εκείνης της εκπομπής στην ερώτηση γνωστού φιλαθλού ακροατή σας που τον ρωτάει συγκεκριμένα για το πάνω του Βόλου. Και τι είπε, τι είπε? Εγώ εσάς ρωτάω, γίνεται αυτό? Δηλαδή εγώ δεν υιοθετώ όλα αυτά που είπε αυτός ο κύριος Σάβας, αν το λένε και κύριο Σάβα. Ναι. Γιατί μάλλον στην Τούμπα αποκλείεται να πήγαινε. Ναι. Έτσι σε κανένα κινηματογράφο στην Ομόνια θα ήταν στην Ηλιούπολη ή στο Σταυρούπολη, στη Σταυρούπολη. Mm. Όταν πήγαινε ο κύριος Νίκος με τον κύριο Μανάβη και βλέπω και διοργανώνανε το ρυθμό, τον παλμό της Θύρας 4, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι. Αλλά θα επικαλιστώ τη βοήθειά σας, θα ήθελα σε κάποια στις επόμενες εκπομπές σας να βάλετε αυτό το ηχητικό κομμάτι και να πάψουν αυτοί οι λιγοστοί σε εισαγωγικά κακοί φύλαθλοι να λιδωρούν το μεγάλο υπαρχηγό της Θύρας 4. Δηλαδή θα είναι μια αποκατάσταση προς το πρόσωπό του. Έτσι. Ναι. Εξηγεί καθαρά ο κύριος Νίκος το σκεφτικό και ο αγώνας που έκανε για να πάει σε εκείνο το μπαράζ του Βόλου, που η ομάδα της καρδιάς σας, όπως ξέρουμε, κύριε Ραπτόπουλε, τα πόδια των ποδοσφαιριστών ήταν πολύ βαριά όμως, έτσι.
Στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό, πώς το, αυτό κύριε Ραπτόπουλο, πώς το εξηγείτε τώρα? Από ημίχρονο σε ημίχρονο καμιά φορά διαφέρει το, η απόδοση. Δηλαδή ήταν μεγάλη η απόσταση από την καταπακτή για να βγουν στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω, στο Ρόδος Άρης είχε γίνει κάτι. Λένε τώρα δεν μπορώ να βγω και στο να πω. Στο Ρόδος Άρης. Τσακώσανε λέει εκεί ο Πολυχρονίου προπονητή στη Ρόδο. Ο Δοξάκης ήταν τερματοφύλακας. 79, ναι, ο Δημήτρης, φίλος μου. Με μεγάλο μπόι αυτός, ε. Ίδιο μπόι με μένα, ναι, φίλος μου. Ίδιο μπόι με εσάς. Δεν μου λέει, ήταν πιο ψηλός ο Μιλωνάς του Εγάλεο? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν μου λέτε, να σας ρωτήσω τώρα, που, μια που μιλάμε και για τερματοφύλακες, γιατί από ό,τι θυμάμαι υπήρξαν και εγώ, ακούω, μπορεί να μας το... Ναι, 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 ναι. Ποιον θεωρείτε εσείς σαν δεύτερο μεγαλύτερο τερματοφύλακα που έχει βγάλει η πόλη σας? Έτσι, από τους λεγόμενους αναπληρωματικούς. Εν ζωή που είδα. Τα τελευταία 40 χρόνια, κύριε Ραπτόπουλε μου. Κοίταξε, εγώ από το 78 που παρακολουθώ, έχω δει Χριστίδη στα γεράματα, έχω ναι. δει... Ο Χριστίδη στα γεράματα. Το Χριστίδη μετά το 78 ήταν ο Χριστίδη στα γεράματα. Ναι, βέβαια. Α, μάλιστα. Αυτός που... Ο Νίκος ο Χριστίδης λέτε. Ναι, ο Νίκος. Ο Νίκος. Α, μάλιστα. Για πείτε μου. Κοίταξε, είδα Φορτούλα Μπλάντεν, καλός, ναι. ωραίος. Από, ωραίος, από Ηρακλή δεν είχα. Το Φανάρα ήταν στα τελειώματά του. Ο Ηρακλής δεν είχε. Το συγχωρεμένο τον Τάσο, τον Παπαδόπουλο και τον Κιτσιούδη, πολύ μέτρη, ας πούμε. Τώρα κοίταξε, τώρα είπατε πολύ μέτρη. Τώρα εντάξει, ο Τάσο Παπαδόπουλος ήταν, θεωρώ, πολύ καλύτερος από τον άλλο τον κύριο που αναφέρατε. Όπως και ο Κλιτσινίκος. Μπορούμε να βάλουμε και τον Κλιτσινίκο. Ο Γεωργίεφ ήταν, ένας ωραίος τερματοφύλακας που μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Γεωργίεφ. Αλλά ήταν και αυτός της σερβικής σχολής. Ο Γεωργίεφ. Ωραίος τερματοφύλακας. Ναι. Πολύ ωραίος. Ωραίος τερματοφύλακας. Ο Γκουιντάρ ένα χρόνο φανταστικός. Μια χρονιά τον είδα στον Άρη. Πέρασαν καλοί τερματοφύλακες. Από... Σιμεούνοβιτς Καλαμαριάς. Φανταστικός. Δράγκαν Σιμεούνοβιτς, Βέβαια, Δράγκαν Σιμεούνοβιτς. Για λέμε τώρα. Αξία μεγάλη. Το Λίσα Σαγιάννεν το θυμάσαι. Τον θυμάμαι μια χρονιά, το θυμάμαι. Τον είχα πιάσει για τη δωροδοκία και τώρα. Έλα τώρα, τι πράγματα είναι αυτά, σε παρακαλώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είχαμε κι άλλους. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που λες. Ακόμα και ο Κατσιαούνης. Καρκαμάνης ήταν ωραίος θερματοφύλακας. Τώρα, άκουμε λίγο. Εγώ το τι έγινε. Το τι τον κατηγορούνε, τι έκανε, τι δεν έκανε, εγώ δεν τα παίρνω. Εγώ λέω σαν αξία. Ο Καρκαμάνης, αν είχε δράμια μυαλό λίγο παραπάνω, είχε φοβερά προσόντα. Εγώ τον είχα συμπαίχτη στα τσικό του Άρεος, ήμασταν και δύο τερματοφύλακες. Και η κουβέντα μας ήταν ότι αυτός δεν πιάνεται, είναι φανταστικός. Θα παίξει εθνική ομάδα. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Μάλιστα. Πολύ καλός τερματοφύλακας και στα μάτς και σε προπονήσεις. Τώρα. Έμπλεξε με τον Άρη, τον μπερδεμένο τον Άρη. Που μαλώναν, κάναν, ράνανε. Τι έκανε, τι δεν έκανε, δεν ξέρω. Αλλά ο Καρκαμάνης αδίκησε τον εαυτό του. Υπήρξε μεγάλο ταλέντο. Ο Καρκαμάνης δηλαδή στα 23, άκουμε. Ναι. 21-22. Έκανε ένα χρόνο, δύο χρόνια με τον Λίμπρες. Άμα τον πουλούσαν στον Ολυμπιακό, ο Καρκαμάνης θα έκανε μια οχταετία και λεφτά και μεγάλη καριέρα. Έμεινε στα. Τέλος πάντων, έμεινε. Στη Θεσσαλονίκη. Έκλεισες διάλειμμα. Ναι. Έκλεισες διάλειμμα. Ναι. Ήρθε τώρα η επαναστατική φόρμουλα με 10 συστατικά ενεργότατα. Καλό Εβιτάλ. 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ κολαγόνο. Βιταμίνη σε ρόδι ματζουράνα φασκόμηλο τσάι του βουνού χαρούπι κρύταμο και δίκταμο. Προλαμβάνει και βοηθάει στα τυχόν προβλήματα υγείας όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιώτης. Ευερέστης στο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη. Ανεβασμένο ζάχαρο, πόνι στις αρθρώσεις. Αυξάνει φοβερά την άμυνα του οργανισμού και καταπολεμάει τις ιώσεις. Τηλεφωνείς τώρα στο 2312-200-500 και το αποκτάς στην ειδική τιμή των 34,9, 34 και 90 λεπτά δηλαδή, που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε τώρα και παραγγείλετε το. Λοιπόν, είναι 1 και 38. Είναι 6 γραμμές.
Πείτε ό,τι γουστάρετε με ευπρέπεια. Εγώ θα σας ακούσω. Θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω μαζί σας. Τέλος πάντων, φίλοι θα είμαστε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Κολοτούμπα. Τι έγινε, ρε. Έγινε. Τις λαχομαγκές που πούλησες στις 2 και 17 σήμερα το μεσημέρι, να μην τις ξαναπουλήσεις όταν δεν γνωρίζεις καταστάσεις και πράγματα. Εγώ μαγκές δεν πουλάω, καταγράφω γεγονότα. Και δυστυχώς έχεις και τον άλλον δίπλα σου, ο οποίος συμφωνεί. Έτσι. Ο οποίος δεν γνωρίζει. Εγώ γνωρίζω. Ούτε τι είναι η διαγράμμιση στους δρόμους, αν το ρωτήσεις. Τα καημένα τα παιδιά. Τους Πακιστάνους και τους Αφγανούς. Εσύ δεν γνωρίζεις καθόλου. Τίποτα. Δεν ξέρεις ούτε το πώς ξεκίνησε το περιστατικό, ούτε ποιος έχει δώσει εμέσως πλήσαφώς την εντολή να ξεκινήσει αυτό το περιστατικό. Για να δούμε. Ποια είναι η άποψή σου. Έχει πάει εκεί. Μάλιστα. Ένας βουλευτής Χρυσής Αυγής, ο οποίος είναι πόντιος στην καταγωγή. Ως τι πήγε? Ως πόντιος ή ως Χρυσαυγίτης? Πήγε και με τις δύο ιδιότητες. Α, μάλιστα, εντάξει. Πήγε με την ιδιότητα του βουλευτή της Χρυσής Αυγής που εκπροσωπεί το κόμμα του. Μάλιστα. Και ως πόντιος. Ωραία. Ο Χρήστος Χατζάβας, ο οποίος είναι από το Κιλκής. Ναι. Και είναι στην Ένωση Ποντίων του Κιλκής. Μάλιστα. Είναι ένας από τους άλλους δύο βουλευτές Χρυσής Αυγής ποντιακής καταγωγής, ο οποίος έχει το κόμμα, οι οποίοι καταθέσανε αγωγή, όχι μήνυση όπως είπε το παλικάρι πριν, αγωγή, διότι αν καταθέσεις μήνυση, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ο συγκεκριμένος υπουργός δεν θα διωχθεί. Ενώ κατατέθοντας αγωγή, μπορεί να διωχθεί. Δηλαδή θα έρθει ως προσυζήτηση άρση της βουλευτικής του ασυλίας στη Βουλή, καταθέτοντας αγωγή. Δεν γνωρίζετε, αλλά λέτε μπαρούφα. Ποια είναι η μπαρούφα, μωρέ? Η μπαρούφα είναι που εκείνη την ώρα στις 2 και 17, αν βάλουμε τώρα να δούμε ακριβώς τι έλεγες, θα γελάνε και τα σκυλιά. Ξυρίζετε το κεφάλι σας, πάτε στα γυμναστήρια, φουσκώνετε και πάτε να τα βάλετε με τους πόντιους. Ε, μα τι. Μισό λεπτό, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί δεν γνωρίζετε. Κανένας από τις ποντιακές ενώσεις δεν πήγε να διώξει τον κύριο Χατζησάβα. Αυτοί που ορμάνε στο Χατζησάβα είναι τρεις φουσκωτοί. Οι δύο είναι γεωργιανικής καταγωγής και ο ένας τσετσένος. Τους έχει αρπάξει κεφαλοκλείδωμα τους δύο από τους τρεις. Και τον έναν τον κομπανάει άσχημα. Διότι τον κύριο Χατζησάβα δεν τον έχετε δει από κοντά. Τσαλακώθηκε δηλαδή τώρα το ίματς του επειδή έφαγε χωρίς. Όχι, δεν τσαλακώθηκε κανένα ίματς. Θα μάθουμε να λέμε σωστά πράγματα. Έδιρε τους Τσετσένους λοιπόν ο Χατζησάβας και μετά ο κύριος Χατζησάβας είναι μια πιο μικρή, πώς θα το πω τώρα, μικρογραφία ας πούμε, του κυρίου που κάθεται πίσω από την κονσόλα σε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και είναι τέτοιος άντρας. Σαν αυτόν που είναι πίσω από την κονσόλα σου, είναι άντρας. Εντάξει, τι, μπορεί ένας άντρας να μην φάει γροθιά, δηλαδή τι, άντρας είναι πάλι. Μπορεί να φάει, έφαγε κιόλα. Και τι έγινε. Λοιπόν, υπάρχει εδώ όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας δόλος. Δόλος από πού? Δόλος. Ναι. Από άνθρωπο ο οποίος, μάλλον από δύο, όχι από ένα. Ο ένας είναι πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής, ο οποίος υπήρχε εκεί, και ο άλλος είναι πρώην πολιτικός. Και δυστυχώς, σε αυτή την παρούφα, έπεσε σε αυτό το δόλο ο κύριος Μποζίδης, ο οποίος είναι πολύ εντάξει με αυτά τα πράγματα. Και είναι ντόπρος. Αν είναι να σου κάνει κάτι, να σου κάνει μπροστά σου, δεν σου το κάνει από πίσω σου. Δυστυχώς, αυτοί οι δύο παρέσυραν τον κύριο Μποζίδη σε αυτή την ιστορία. Ο ίδιος ο Μποζίδης τι είπε μετά? Δεν ευθύνεται ο κύριος Μποζίδης, γιατί ο κύριος Μποζίδης μιλάει με τον κύριο Χατζησάβα. Στο βίντεο που είναι 1 και 17, μιλάει μαζί του. Δεν λογοφέρει, ούτε βρίσκεται ούτε τίποτα. Και του λέει ο κύριος Χατζησάβας, θα φύγουμε. Εντάξει, θα φύγουμε ό,τι ζητήσετε. Και λέει εντάξει. Ο κύριος Μποζίδης δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μην τα λέμε όπως θέλουμε. Για να δημιουργούμε ενστάσεις και καταστάσεις. Mm.
Τη δουλειά την ξεκινάνε οι άλλος. Άλλοι δηλαδή, άλλοι δύο. Δεν έχει κανένας χρυσαυγίτης που έχει πολλούς στην τάξη τους πόντιους, τίποτα με κανένα πόντιο. Και αυτό που είπε πριν το παλικάρι έχει απόλυτο δίκιο. Σήμερα που ήρθανε στο τουρκικό προξενείο 2.500 Τούρκοι, ποιος από όλους αυτούς που ηγούνται των ποντιακών ενώσεων έκανε διαβίωση έξω από το Υπουργείο, από το υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ? Κανείς. Διότι οι μισοί που ηγούνται των ποντιακών ενώσεων έχουν βλέψεις βουλευτικές. Όπα, αυτό είναι και σημαντικό. Και είναι σε υψηλά αξιώματα. Ω, αυτό είναι βαρύ που λες. Γιατί είναι βαρύ? Γιατί είναι βαρύ? Δηλαδή πάνε να ωφεληθούν και αυτοί. Κύριος Φίλης, κύριε Ραπτόπουλε, γράφει 20 χρόνια στην Αυγή ως αρθρογράφος ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Το είπα και τις προάλλες όταν έκανε εκπομπή ο κύριος Αχιλλέας, ο Φλανίδης. Πού ήταν ο κύριος Παρχαρίδης 20 χρόνια να τα πει αυτά? Πέστε μου, πού ήτανε? Οπότε πού καταλήγουμε, μωρά αδερφέ? Καταλήγουμε ότι όταν θα μιλάμε για γεγονότα, θα μιλάμε με βάση τα γεγονότα. Όχι ό,τι μας κατεβαίνει στο μυαλό. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι επειδή μέσα στις τάξεις Χρυσαυγής μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό 5% το οποίο λατρεύει το Χίτλερ ή λατρεύει τις ιδέες του, δεν σημαίνει ότι και το υπόλοιπο 95% είναι το ίδιο. Όπως και ότι μέσα στο ΚΚΕ υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον Στάλιν, ο οποίος έκανε τα ίδια με τον Χίτλερ, δεν σημαίνει ότι και όλοι οι κομμουνιστές είναι το ίδιο. Δεν μπορούμε να βάζουμε ένα κόσμο μέσα να τσουβάλει και να το τσουβαλιάζουμε γιατί έτσι μας αρέσει. Επειδή εμείς είμαστε οι φασίστες και οι νεοναζί και οι άλλοι είναι οι δημοκράτες, ας δούμε τα γεγονότα καρέ-καρέ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να δούμε ποιοι είναι οι δημοκράτες και ποιοι οι φασίστες. Σήμερα ο κύριος Άδωνης πήγε να μιλήσει στο Βόλο. 150 κρανιοφόροι με ξύλα και με ρόπαλα απαγορεύσαν την ομιλία του. Δηλαδή αυτοί είναι δημοκράτες και εμείς είμαστε οι φασίστες. Μάλιστα. Πάμε τώρα δηλαδή ξανά να δημιουργήσουμε έναν υποτιθέμενο εμφύλιο γιατί βολεύει κάποιους ώστε η οικονόμα τους να γίνει μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Κρατάω αυτό που με είπες ότι κάποιοι ποντιακοί σύλλογοι είχαν ιδιοτέλεια και τάσεις εξουσίας. Ναι, και υπάρχει πρώην πολιτικός ο οποίος ήταν ως ηθικός αυτούργος του σκηνικού αυτού εδώ. Εγώ μπορώ, επειδή υπάρχει το επιθετό μου παντού, αν με καλέσει εισαγγελές μπορώ να το κατονομάσω. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να έρθει εκεί και στα παντελόνια που φορά και υποτίθεται τα τιμάει να πει ότι δεν είναι έτσι. Τέλος, Γουλή Έλμος, επόμενη γραμμή. Καταλάβω. Έλυσε. Έλα. 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 Έλα, ραπ. Έλα. Τι γίνεται? Γεια σου. Έχουμε και τους οργανωμένους οπαδούς των κομμάτων. Δεν είναι μόνο οι οπαδοί των ποδοσφαίρου, οπότε είναι. Κοιτάξτε, μακριά η γκάμα, η μεγάλη, ναι. Κοιτάξτε, καλά τα είπε ο προηγούμενος, μ' άρεσε να πούμε. Στεναχωρήθηκα πολύ για αυτή την κίνηση που την έκανε ο κ. Γιώργος. Επειδή το γνωρίζω και προσωπικά, δεν μ' άρεσε καθόλου να προβληθεί αυτό το πράγμα, να πούμε, στο πρόσωπό του. Ναι, αλλά... Πόσο μάλλον δε όταν κάθε χρόνο έχεις, κάθε μέρα στη γενοκτονία των ποντίων, έχεις τη Χρυσή Αυγή να σε τιμάει με το στεφάνι. Εδώ και 15 χρόνια. Κανένας ξεφτυλισμένος από κανένα ακόμα δεν παρέζει, βρίσκεται και ούτε θυμάται αυτή τη μέρα. Ναι, άρα λοιπόν λες ότι όμως και κανένας πολιτικός δεν θα έπρεπε να πάει στους... Κοιτάξτε, ναι. Αν εσύ είσαι Χρυσή Αυγή, είσαι και πόντιος, δεν θα πήγαινες? Και πόντιος και Χρυσή Αυγή, ως τι ιδιότητα και... όμως θα πήγαινε, ως πόντιος. Ως πόντιος, ναι. Ναι, ως πόντιος θα πήγαινε, βέβαια. Εντάξει. Δεν είναι... Εντάξει, όλο αυτό το έχει κουράζει. Δηλαδή, κανένας φίλης θα φάει καμιά, μα πάει θα την τρώνε άσχετη. Μέχρι τώρα. Αλλά τρώνε ξύλο, λες, ναι. Ο φίλης είναι μια μικρή γεύση από όλο εκείνο
από όλο αυτό το ρεζίλι που μας κυβερνάει τώρα. Όχι μόνο από πομπή του φίλη, από πομπή όλου αυτού του ρεζίλιου που μας κυβερνάει. Εντάξει. Δηλαδή για αυτούς θα γίνει τίποτα ή θα την τρώνε από εδώ και από εκεί ή όποιοι άσχετοι. Μάλιστα. Όσο μάλλον ο άλλος, ο προπροηγούμενος που είπε, έλα μωρέ ένα χαστούκάκι. Έλα ρε μάγκα, έλα εσύ σε 4-5 να φας ένα χαστούκάκι. Σου λέω, γνωρίζω προσωπικά, αν ήμουν εκεί, δεν ξέρω, χαλάστηκα πολύ με την κίνηση του. Δεν είναι ένας άσχετος ο κύριος Μποζίδης. Έτσι. Και δεν τον τιμά αυτό που έκανε. Ειδικά όταν έχεις κάθε χρόνο τη Χρυσή Αυγή να καταθέτει στεφάνι στη μνήμη της γενοκτονίας. Αυτός λέει τώρα ότι δεν γνώριζε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αν γνώριζε ποιοι ήταν αυτοί και ποιοι δεν ήταν. Από τη στιγμή που πήγε να φύγει ο άνθρωπος, δεν έπρεπε να του σκάσει το χαστούκι. Τελείωσε. Ούτε ήρθε να προκαλέσει, ούτε ήρθε να... με την ιδιότητά του. Έτσι, όταν ανήκει στο Κιλκής, το 90% του Κιλκής είναι πόντι. Έκλεισες. Φιλιά. Επόμενη. Yeah. Να είσαι καλά. Ωραίος. Τα ακούω με προσοχή. Καλημέρα. Ευαίσθητα θέματα. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να δώσει την κροθιά ο Ποζίδης. Μάλιστα. Ήτανε λάθος, λένε. Και μάλιστα βλέπω ότι υπάρχει και συμπάθεια μεταξύ των Χρυσαυγητών και του Ποζίδη που τον θεωρούν δηλαδή ότι παρεσύρθη. Καλημέρα, ναι. Ποιος μιλάει, ρε. Πάω. Πάω. Οπότε. Αυτό ήτανε. Έλα. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ωραία φωνή. Μπάσα. Σ' ακούω. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, είμαι από το Κιλκής. Ναι. Είχα τη χαρά να βρεθώ στην Αθήνα για να μπορέσω να ακολουθήσω τις ρίζες μου και το συλλαλητήριο για τις ρίζες μου. Μάλιστα. Πρώτη φορά πήγα σε κάτι τέτοιο. Mm. Και θέλω να σου πω λίγο γιατί... Για πες εσύ που τα ξέρεις καλύτερα και οργανώθηκες εκεί και πήγες. Δεν ξέρω καθόλου καλύτερα, δεν είναι θέμα καλύτερα. Άμα τα ζεις και εγώ τα ακούω, τα ξέρεις καλύτερα. Θέλω να σου πω ας πούμε τι είδα. Ναι. Είδα ότι ήταν μαζεμένοι όλοι εκεί οι πόντοι στο Σύνταγμα, όμορφα και ωραία. Είδα ότι κατέβηκαν όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, πέρασαν από εκεί πέρα μπροστά από όλους μας. Δεν έγινε το παραμικρό. Όταν λέμε το παραμικρό ήταν πάρα πολύ ώρα. Δεν είπε κανείς κουβέντα, ούτε η πόντη, ούτε αυτός ο κύριος ο Παρχαρίς που εκπροσωπεί το βοριακό στοιχείο και γένος να κάτσει να πει το οτιδήποτε. Ξαφνικά ήρθε ο Βορύδης, έκατσε πάνω από 20 λεπτά, ο Άδωνης, πέρασαν τόσοι πολιτικοί όλων των κομμάτων, δεν έγινε τίποτα. Κατέβαιναν με τους δημοσιογράφους τους για να παίρνουν για προσωπικό του όφελος ο καθένας τη δημοσιότητα μέσω των ποντίων. Ο κύριος Κουμουτσάκος όταν κατέβηκε, του την πέσανε ένας παππούς και μία γιαγιά. Και όταν λέμε του την πέσανε, μιλάμε ότι του είπανε τι θέλεις εσύ εδώ, τι κάνεις εσύ εδώ φύγε, και αυτοί Κωστοί που ορμήξαν ήταν κάτι παιδάκια, καθόλου καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Ήτανε παιδάκια της ΑΕΚ. Original, οργανωμένη, είναι όπως λέμε θύρα 4, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτοί ήτανε που ορμήξανε μετά. Και όταν τον πήγανε στη γωνία τον άνθρωπο εκεί πέρα, βρήκαν την ευκαιρία κάποιοι μεγάλοι για να τον ξαναχτυπήσουν. Θα μπορούσε να γίνει κάτι πολλή ώρα πριν, γιατί εγώ πήγα από την αρχή και έφυγα στο τέλος. Ναι. Δεν έγινε το παραμικρό. Ναι. Οπότε, όταν γύρισα όμως εγώ σπίτι και βλέπω ότι ανοίγω την τηλεόραση, στην Αθήνα μιλάω πάλι, και βλέπω τα κανάλια να μιλάνε για μια Χρυσή Αυγή, είναι πρώτη φορά που βλέπω κάτι με τα μάτια μου και βλέπω ότι όντως δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πάει να πει ότι τα κανάλια λένε ότι θέλουν. Δηλαδή, πρόβατα. Είμαστε τα πρόβατα που ακούμε. Αυτό που θέλουν να μας περάσουν το περνάμε και το βλέπουμε και κάποιοι που δεν ξέρουμε λέμε ναι. Και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη τώρα.
γιατί όταν πήγαν αυτοί οι κύριοι, όπως το λέμε, στη Θεσσαλονίκη, να κάτσουν εκεί μία ώρα πριν, και αυτό που λέμε με ποια ιδιότητα πήγε, μην το τρελαινόμαστε. Οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει δημοσιότητα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και να πάει, ή θα του μιλήσουν για να το γλύψουν, ή θα τον αναγνωρίσουν και θα τρέξουν να του πούνε εσύ είσαι ο βουλευτής, εσύ είσαι ο πρωθυπουργός, εσύ είσαι ο τραγουδιστής, εσύ είσαι ο... Εσύ είσαι ο άρχοντας, εσύ είσαι, ναι. Αυτό, αυτό ακριβώς. Οπότε μην λέμε τώρα για με ποια ιδιότητα πήγε και τι δεν πήγε. Ο άνθρωπος πήγε, αυτό που έγινε έπρεπε να γίνει, έγινε μετά από μία ώρα και, γιατί θα μπορούσαν να το κάνουν αυτοί όλοι, και το σκηνικό και οι πόντοι και αυτοί όλοι, να το κάνουν κατευθείαν. Οπότε λέμε μπαρούφεση. Έτσι. Και πίστεψέ με ότι και κάποιος από αυτούς που χτυπάει κιόλας, εγώ αν τον θυμάμαι και καλά, είναι μέσα και στη θύρα 4 και είναι και χρυσαυγίτης κιόλας. Ποιος? Άρα, ένας από αυτούς που χτυπάει. Μπράβο, είναι λέει. Βλέπω και βλέπω το βίντεο. Μην λέμε τώρα ότι δεν είναι μπράβοι, δεν είναι αυτά. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι μπράβοι. Και οτιδήποτε και καλά κάνουν, δεν μας απασχολεί. Οι μπράβοι, γιατί πήγαν εκεί τώρα, για να καταλάβω, για βάλε με στο παιχνίδι. Δηλαδή, πήγαν οι μπράβοι να προστατεύσουν τι εκεί πέρα στο, στο συλλαλητήριο. Πήγαν να πόντι. Προστατεύσουν τι. Τι πήγαν να κάνουν οι μπράβοι. Σαν, ήταν πόντι οι μπράβοι, δηλαδή. Τι ήταν. Σαν έξυπνα. Ναι, πόντι ήταν. Γιατί και αυτοί που τους χτυπήσανε πόντι δεν ήταν. Οι μπράβοι ήταν πόντι. Ο ένας που τρώει, ο ένας που τρώει ξύλο γύρω, τον έχουν κάτι γύρω. Είναι, είναι. Κάτσε να καταλάβω. Τώρα δηλαδή, χρυσαυγίτες με πόντι πλακωθήκανε, αλλά ήταν πόντι και οι χρυσαυγίτες που πλακώθηκαν με τους πόντις που δεν ήταν χρυσαυγίτες. Φυσικά. Άρα δηλαδή έκαναν μια ποντιακή ιστορία. Δηλαδή ένα ανέκδοτο δεν, ποντιακό δεν αυτό. Δεν κάναν ανέκδοτο ποντιακό. Ναι. Κάποιος τους είπε θα πάτε να δείξετε αυτούς, θα δημιουργήσετε θέμα με το που σκάσαν μύτη τα κανάλια, δημιούργησαν το θέμα και παλαιόλους για να πάρει έκθεση και τη Χρυσή Αυγή. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Άρα ήταν στημένα. Το για το... ναι. Φυσικά και ήταν στημένα. Στην Ελλάδα ώρα είναι στημένα. Ωραία πράγματα. Θα το ξέρουμε και, για το, και από το ποδόσφαιρο και από τα, τα υπόλοιπα. Ωραία πράγματα. Το θέμα, είναι, το θέμα φίλε Κωστή, ξέρεις ποιο είναι, είναι μην ισοπεδώνουμε τα πάντα για να μας περνάνε τα μάτια μας να βλέπουμε αυτό που θέλουν. Το θέμα εμείς να καταλαβαίνουμε τι είναι. Και όπως είπε και ο προηγούμενος που τα είπε πολύ ωραία, όπως είπε και ο παραπροηγούμενος, ας πάνε όλοι αυτοί οι πόντιοι, γιατί και εγώ πόντιος είμαι, και ακόμα και κάποιοι συγγενείς μου που ψηφίζουν αυτό το μην πω τι, το Μπουτάρι, που τα έχει όλα κάνει τουρκικά, μαλώνω μαζί τους, ας πάνε να κάνουν εκδηλώσεις κατά του Μπουτάρι, της Μπουτάρενας μάλλον. Η Μπουτάρενα ποια είναι πάλι, δεν την ξέρω. Άλλη είναι, δεν την ξέρω την κυρία. Πρώτελευταίος. Δεν το ξέρω το θέμα, με πιάνετε αδιάβαστο τώρα, με λέτε πράγματα που δεν τα ξέρω. Πρώτελευταίος, ναι. Μάλιστα. Έλα φίλε. Άντε, καλημέρα φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Έλα ρε γιατρέ, ρε γιατράρα. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε, σήμερα είστε μόνος απόψε. Ναι γιατράρα μου, λέγε. Να δώσω και την καλημέρα μου στον τεράστιο τον κύριο Χιλιτίδη. Τώρα που θα αδειάσει λίγο μέχρι την Κυριακή και την άλλη εβδομάδα είμαστε χαλαροί, θα σε φωνάξω ένα βράδυ να μιλήσουμε και για ιατρικά θέματα και για ποδοσφαιρικά ό,τι και ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Είχα σκοπό να πω δύο κουβεντούλες έτσι ποδοσφαιρικές, αλλά θέλω να σταθώ λίγο στην κουβέντα των προλαλησάντων συνακροατών μας. Ακούγοντας τους τέσσερις προηγούμενους από μένα, είναι να μπορεί κανείς τελικά η μνήμη των ποντίων έχει περισσότερη αξία ή τα μπουκετάκια, σύντομη την έκφραση που πέφτουν από εδώ και από εκεί, στο όνομα της μνήμης των ποντίων. Νομίζω ότι το κάθε γεγονός γίνεται για τη μαρμίτα, να πούμε, κατάλαβα, παρά να μου για τη μνήμη. Κατάλαβες. Ναι, άρα λοιπόν ναι, το πάνε. Θέμα είναι η μαρμίτα περισσότερο παρά η μνήμη. Αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, ναι, θα συμφωνήσω με έναν κύριο ο οποίος είναι γνωστός για τις απόψεις του, αλλά για πρώτη φορά θα συμφωνήσω μαζί του, παρότι διαφωνώ για το πολιτικό του σκεπτικό, που είπε ότι πιθανόν μέσα στη συγκέντρωση, γιατί είχα και εγώ μια πληροφόρηση από γνωστό μου που ήταν εκεί, υπήρχαν άνθρωποι Τσετσένοι, Γεωργιανοί, ο κύριος Θόδωρος νομίζω να τους παίρνει τηλέφωνο. Αυτοί τώρα τι δουλειά είχαν, δεν ξέρω εγώ τώρα, δεν μπορώ να ξέρω. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα εσάς, μετά τον κύριο Χιλιτίδη που ξέρει πολλά από την ελληνοσαρκών πιάτσα της Θεσσαλονίκης, και να μου πείτε τι δουλειά έχουν οι Τσετσένοι, οι οποίοι οι Τσετσένοι, για αυτούς που ξέρουν την ιστορία, ένα τσετσενικό απόσπασμα το 22 βοηθούσε τους τσέτες του Κεμάλ να σφάξουν τους Έλληνες ποντίους. Τι δουλειά λοιπόν έχουν οι Τσετσένοι και οι Γεωργιανοί μπράβοι σε μια συγκέντρωση ποντίων στην Θεσσαλονίκη? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι ανέκδοτα κύριε Ραπτόπουλε αυτά τα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων. Τι να πω, πραγματικά είναι πράγματα να θλίβονται. Εντάξει, η μισή από αυτούς που πήγαν εκεί στη συγκέντρωση, έτσι, συγγνώμη που θα το πω τώρα, δεν θα το πω για να υποτιμήσω τον κόσμο, ούτε ξέρουν την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, είναι όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, πάνε για άλλους λόγους. Να φωτογραφηθούν με κανένα πολιτικό, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Είναι, τα γεγονότα τη χάνουν εκμετάλλευση για άλλους σκόπους. Εγώ δεν θα σας πω παραπάνω σε αυτό το θέμα, εκτός να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό και το συζητήσουμε.
θα υπενθυμίσω αυτό που σας είχα πει μια φορά που σας πήρα τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα, να κάτσουν όλοι και να διαβάσουν τι σημαίνει εθνοκάθαρση και τι σημαίνει γενοκτονία, για να καταλάβουν τη διαφορά και την ομοιότητα. Και απλά θα πω κάτι έτσι ποδοσφαιρικό, να διορθώσω τον αγαπητό Ιορδάνη χθες, προσπαθούσα να πιάσω γραμμή και δεν μπόρεσα, γι' αυτό και σου στείλα μήνυμα στο κινητό σου, Κώστα, που είπε κάτι για τον, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον καινούργιο, που δεν τον ξέρουμε. Ο άνθρωπος προέρχεται από τις Ακαδημίες της Ρώμα, είναι το αγαπημένο παιδί, φίλος του τότε, και έχει προπονήσει την Ουντινέζε και την Ίντερ, τις πρώτες ομάδες. Και 3-5-2 το είναι σαν και αυτό, ναι. Του Τούντορ, ναι. Την Ουντινέζε και την Ίντερ. Δηλαδή απορώ ο Ιορδάνης πώς έκανε αυτό το ατόπιμα χθες. Χθες δύο αθλητικές εκπομπές Πανελληνίας Ευήλες, όταν είχαμε τη φόρμα της Ίντερ, στον πάγκο της Ίντερ, κανονικά σε αγώνα από τα αθλήματα του Ιταλικού με τη Γιουβέντους. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει προπονήσει την Ίντερ. Αυτά. Και επειδή χθες είπε κάτι ο Τζόνταν ότι ο Ολυμπιακός θα ξεφτυλίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, 21 Νοεμβρίου, εγώ θα το δηλώνω δημόσια τώρα, από ότι δεν είμαι άνθρωπος τόσο οξέων τόνων, αλλά μερικές φορές πρέπει να πω κάποια πράγματα. Το δηλώνω τώρα και δεσμεύομαι πριν εμφανιστώ στην εκπομπή σου, η οποία μπορεί να είναι πριν το ντέρμπι μετά. Ναι. Το δηλώνω τώρα ότι 21 Νοεμβρίου, δηλαδή 4 μέρες μετά το Πολυτεχνείο, θα σταματήσει του Ολυμπιακού το αίτητο και η εικόνα του η ευρωπαϊκή θα τσαλακωθεί, γιατί μετά από 4 μέρες θα πάει και στην Bayern. Τρεις τελείες. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή μέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε κατηδία, γιατρέ μου. Φιλιά, να σε καλά. Πολύ, καλή δουλειά να έχεις. Έλα, φίλε. Τελευταίος για σήμερα. Έλα, ρε Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα. Εγώ είμαι, ξέρεις ποιος είμαι. Έλα, πάμε. Μ' ακούς, ε? Βέβαια. Λοιπόν, αρχικά ήθελα να κράξω εξένα, αλλά δεν σε κράξω γιατί άκουσα χειρότερα. Κράξε με, ρε φίλε, δεν είναι θέμα. Θα σε κράξω απλά στη συνέχεια, οκ. Okay. Κράξε με. Πες αυτό, ναι, που θέλεις. Σε αγαπάω πολύ, ρε φίλε. Φρε, κράξε με. Δεν με πειράζει. Κάνε μου κριτική, αρκεί να ξέρω για ποιο λόγο μου την κάνεις. Δηλαδή, ναι, θα την κάνω, απλά να αρχίσω λίγο αλλιώς. Ναι, μπορώ. Επιθυμώ να με... Άκουλε, έχεις 5 λεπτά, 6, ό,τι θέλεις. Πάμε. Ωραία. Μπινελίκη δεν θα χώσω. Δεν είναι το χαρακτήρα μου. Έτσι, λοιπόν, θέλω να μιλήσω σε αυτόν που είπε τους πόντιους. Που χτυπήσανε. Τους είπε τσετσένους. Είχε, λέει, μέσα, λέει, τσετσένους και στην πλευρά του Μόντιου. Ναι. Αν ξέρει από εγώ δεν ξέρω τα γεγονότα, εγώ μια μπουνιά είδα μόνο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Εγώ ξέρω τα γεγονότα, ξέρω και πολλά άλλα. Να μην κάνω τον έξυπνο ότι το ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Πες μας για να μάθω. Εγώ ξέρω τα πάντα. Ξέρω τα πάντα. Δεν θέλω να το παίξω εγώ έξυπνο, αλλά τα ξέρω. Άμα το ξέρεις, πες το μου να το μάθω και εγώ τι έγινε. Λοιπόν, όσο μιλάει για τσετσένους ο κύριος, που το παίζει ελληναράς εθνικιστής, ναι, πρέπει να ξέρει ότι οι περισσότεροι πόντιοι, Έλληνες πόντιοι, τότε το 1920, φύγαν στη Ρωσία. Το 20. Και έτσι γίνανε οι Ρώσοι πόντιοι και οι Γεωργιανοί πόντιοι, που του λέει ο κύριος Τετσένους. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, ο Μάγκας πόντιος που πήγε να χτυπήσει συνδικαλιστή πόντιο, συνδικαλιστή να το πω σε εισαγωγικά, ήξερε ποιος ήταν ο κύριος Ποζίδης, έτσι. Ήξερε ο κύριος Ποζίδης ποιος ήταν ο άλλος, θες να πεις. Δεν του ήταν άγνωστος, αυτό μου λέει. Ναι. Συνέχισε, ακούω. Εγώ σε παρακολουθώ, πες μου. Έπεσε. Φίλε, στον αέρα είσαι. Αν έπεσε, Γιάννη, τον περιμένουμε δύο λεπτά να ξέρουμε. Ναι. Δεν έχει πέσει πάντως. Η γραμμή του είναι εκεί κανονικά. Φίλε, στον αέρα είσαι, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα έπεσε. Το ακούω το ντουντουντ. Να βάλουμε λίγο μουσική, μήπως ξαναπάρει. Να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, γιατί τελευταίως έχουμε 2-3 λεπτά χρόνο. 5 και 10 λεπτά θέλει να πει, να το καταλάβουμε. Γιατί, παιδιά, εγώ το θέμα το είδα στην TV. Δεν το έκανα ρεπορτάζ, να πούμε. Δεν αναλώθηκα σε αυτό το θέμα. Το είδα όπως μου τα παρουσιάσανε τα κανάλια. Είναι μια επιφανειακή αυτή. Να δούμε. Λοιπόν, παίζουμε 5 λεπτά, 2-3 λεπτά μουσικούλα. Βλέπουμε το Mayday. Ωραία, αεροπλάνα, σηκώνεται ψηλά. Τον έχουμε, για να ακούσουμε. Σε έχω τώρα. Πάμε, έλα. Σε έχω. Στον αέρα είσαι, φίλε. Φίλε, καλησπέρα. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Δεν είμαι όμως ο προηγούμενος. Τώρα έτσι όπως έγινε δεν πειράζει. Πες μου τι θες να πεις. Πάμε. Σε πήρα για αυτό το θέμα γιατί ξέρω και εγώ 5 πράγματα. Για να ακούσουμε τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Αυτόπουλε, επειδή είχε μπει σε ενώσεις και τα σχετικά. Ενώσεις δηλαδή τι.
Ποντίον. Ποντίον, ωραία. Ναι. Και επειδή είναι εδώ ο κύριος Σιλητής που είναι γνώστης, ναι, αν νομίζω ότι λέω κάτι λάθος, ας παρέμβει το. Ναι, γιατί εγώ δεν μπορώ να παρέμβω, δεν ξέρω το θέμα, μην κάνω τον έξω. Ξεκινάμε, κύριε Απτόπουλε. Υπάρχει Παμποντιακή Ομοσπονδία, ναι, και υπάρχει και Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων. Αυτοί οι δύο είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάνε ποιος θα κυριαρχήσει. Στα υψηλά υφιστάμενα πρόσωπα μιλάμε, έτσι. Δηλαδή, για βάλουμε στο παιχνίδι. Υπάρχουν δηλαδή δύο οργανώσεις. Δύο μεγάλες ενώσεις είναι. Είναι η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Άρα λοιπόν είναι ανταγωνιστικές η μία με την άλλη. Μπράβο. Κοιτάνε ποιος θα πάρει τα σκύπτρα να είναι τα έχει τα ενία του ποντιακού στοιχείου στην Ελλάδα. Άρα είναι μαρμίτες στη μέση. Μπράβο. Και γιατί. Ναι. Μιλάω και ο κ. Σιλητήδης, όχι, εγώ έχω αντιλαλώ. Εγώ μιλάω. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα και σας λέω το εξής. Όλα ξεκινάνε ως εξής. Το ξέρατε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων, συγγνώμη, είχε κάνει αρχικά συγκέντρωση στην Αγία Σοφία. Δεν πήγαν μαζί. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία έκανε αργότερα το απόγευμα. Δηλαδή μου λες τώρα για να καταλάβω ότι δεν πήγαν ενωμένοι οι πόντι μεταξύ. Όχι. Όχι. Ο κύριος αυτός, και σορκίζομαι στα κόκαλα της μάνας μου ότι δεν είμαι χρυσαυγίτης. Δεν θέλω αλλά να μου αλήθεια... Πες μου ότι γουστάρεις. Όχι, θέλω να σου πω την αλήθεια. Πες, γιατί πρέπει να πω αλήθεια. Πες μου την αλήθεια. Ό,τι εγώ ήμουν εκεί δίπλα. Στο επεισόδιο. Στο επεισόδιο. Και άμα μπορώ να σου πω και με ποιο σύλλογο ήμουν. Τέλος πάντων. Πες μου ό,τι θέλεις. Λέγε, σ' ακούω. Λοιπόν, καταρχάς για να λέμε την αλήθεια, όταν εμφανίστηκαν οι κύριοι της Χρυσαυγής, έγιναν δεκτοί από πολύ κόσμο με θετική. Με χειροκροτήματα, με θετική σκέψη, γιατί είναι οι μόνοι που τιμούσαν τους πόντιους τόσο καιρό στη γενοκτονία. Η αλήθεια να λέγεται. Άρα λοιπόν, γιατί εγώ η μάδα οι χρυσαυγίτες ήταν οι μόνοι από τα κόμματα οι οποίοι πηγαίναν σε ένα. Μάλιστα, τέλειωσε, παρακάτω. Ωραία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ωραία. Στο σπίτι του Κεμάλ όλοι αφήνανε ένα στεφάνι από τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Στη γενοκτονία των ποντίων δεν θυμόταν να έρθει κανένα. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Ο λόγος κυρίως που δεν τον ξέρω προσωπικά έχει κάνει κάποιες δηλώσεις αρχικά περί ενότητας των ποντίων, γιατί είναι πόντιος και ξέρει τι γίνεται. Ποιος το κάνει. Δύο... Ναι, ποιος το κάνει. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Ο βουλευτής λοιπόν είπε... Χατζησάβας. Ο Χατζησάβας κάνει... ναι, είχε την ιδέα να ενωθούν οι ενώσεις και να μην υπάρχει εσωτερική. Μπράβο, έκανε κάποιες δηλώσεις περί ενότητας των ποντίων και δεν είναι ωραίο να φαίνεται αυτό. Πάμε παρακάτω. Επειδή όμως ναι, εκεί το βασικό στοιχείο είναι της Παμποντιακής που ήταν χθες το απόγευμα, ναι, του κάνουν πέσιμο γιατί δεν του άρεσε. Δεν άρεσε αυτό που ακούστηκε. Μάλιστα. Και πάνω στο πέσιμο ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν τους πολιτικούς, αλλά όχι, δεν μιλάω για τον κύριο Μποζίδη. Μιλάω γενικά για πολλούς που ήταν μπροστά στο περιστατικό, τους οποίους αν τους δείτε τα προηγούμενα χρόνια είναι σε τραπέζια με φαγοπότια με τον κύριο Φλωρίδη, το τότε δυνατό Πασόκ. Το Κυλκής, ναι, μάλιστα. Ναι, με τον νεότερο Καραμαλή και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Τώρα όμως που φάγαμε τα μούτρα μας, τώρα δεν τους θέλουμε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια μια χαρά βγαίναμε φωτογραφίες μαζί τους και μας βόλευαν. Άρα λοιπόν άρα παίρνουμε ένα... Όλοι, άκουσε με λίγο Κωστή να σου τελειώσω. Ωραία, ωραία. Γιατί έχει ένα τελείωμα αυτό. Καλά το πας. Ωραία. Λοιπόν, ναι, όλα αυτή τα προηγούμενα χρόνια βολεύτηκαν από τα κόμματα. Είτε ήταν από την Παμποντιακή, είτε ήταν από την Ποντιακή Ένωση Συλλόγων. Τα κόμματα αυτά είναι ΚΚΚ και η Νέα Δημοκρατία. Όχι, είναι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Α, αυτό είσαι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Αυτά τα δύο ήταν τόσα χρόνια. Γι' αυτό τώρα ας μην ακούγε επαναστάσεις. Για να τα λέμε όπως είναι. Ενημέρωση. Λοιπόν, μπράβο. Και γίνεται το εξής πέσιμο. Και έχω να πω σαν κατάληξη, σαν πόντιος και σαν Έλληνας πάνω απ' όλα. Γιατί οι Έλληνες είμαστε πολλές δράτες, αλλά είμαστε Έλληνες όλοι, ότι το πέσιμο του γίνεται, πρώτον, για μένα είναι άσχημο γιατί όταν καταδικάζουμε όλη τη χρήση βίας της Χρυσής Αυγής, δεν μπορείς εσύ, είτε λέγεσαι Γιώργος, Γιάννης, Τάκης, Χρήστος, Κώστας, κύριος Χιλητήρης, κύριος Αυτόπουλος, αυτό που κατηγορείς να κάνεις το ίδιο. Μάλιστα. Να κάνεις το ίδιο και να συμπεριφέρεσαι με βία. Τότε να μην τους ξανακατηγορήσεις για τη βία. Άρα και εσύ χρησιμοποιείς αυτό που χρησιμοποιούν αυτοί. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή τους πόντιους, εγώ είμαι πόντιους, σου είπα, έχω μεγαλώσει με τους συλλόγους. Ωραία. Τους έχω μάθει για άντρες. Δεν είναι άντρες να πέφτει ένας κάτω και 10 άτομα που κρυβόντουσαν μέχρι την ώρα πίσω από τον κύριο Μποζίδη, ο οποίος είναι ένας παλικαράς 2 μέτρα. Σε 60 χρονών και δεν το βάζει κανείς κάτω και δεν το λέω για να το γλυψώ στα ίσα σου είπα εγώ δεν τον ξέρω.
Κατηγορώ αυτό που έκανε και χτύπησε. Αλλά πετάχτηκαν 10 και τον κλουτούσαν πεσμένο, αυτό είναι το Αντριλίκη. Ο Ντιακό Αντριλίκη, μάλιστα. Μάλιστα. Ο οποίος βουλευτής, άμα το δεις, δεν είναι ψεύτικος. Ναι, ναι, αυτό που έχω δώρο πριν, δεν λέει ψέματα. Ναι, είναι δύο μέτρα νταμάρι κι αυτός. Είναι γουμάρι κι αυτός. Τελειώνοντας. Είναι πόντιος κι αυτός. Δηλαδή, ναι, είναι πόντιος κι αυτός. Ο βουλευτής, ο Χατζησάβας, είναι κι αυτός πόντιος. Είναι πόντιος, ναι. Τελείωσε. Ωραία. Πάρα. Λοιπόν, για να τελειώσω. Ας έχουμε ξεκάθαρο πρώτα τι γίνεται με τις ενώσεις, τις δύο αυτές μεγάλες που τρώγονται, και, μετά, ναι, και τι μαρμίτα υπάρχει στα κεφάλια τώρα που πολιτικοποιούνται όλοι στο όνομα του πόντου. Τώρα μ' άνοιξε στα μάτια, φίλε, και τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Ωραία, γιατί σου είπα, δεν είμαι προηγουμένως, εγώ προσπαθούσα πάρα από νωρίς και το μεσημέρι ήθελα να στα πω, ξέρεις ποιος είμαι. Αυτός που βγήκε και σου είπα για το στοίχημα του Βόλου. Ναι, αλλά ναι. Με έκλεισε ο υπολήπτης, γιατί νόμιζε ότι τέλειωσα. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, μου άνοιξε τα μάτια, σε ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο. Κάτσε λίγο, Κωστή, γιατί ήθελα να σου πω και το μεσημέρι. Εντάξει. Για κάποιον που ξέρει, φαίνεσαι αδιάβαστος. Ναι, εντάξει. Μην παίρνει θέση τόσο γρήγορα, στο λέω πολύ ειλικρινά. Έγινε, φίλε. Οκ. Είναι πιο βαθύ το θέμα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι πήγανε βουλευτές των κομμάτων και οι πόντοι είπαν, όχι, ρε φίλε, είναι δικό μας θέμα και δεν σας θέλουμε. Και έτσι έγινε το επεισόδιο. Φαντάστηκα ότι ήταν το επεισόδιο κατά κάποιο τρόπο πολύ πιο αντρίκιο και πώς το λένε, συναισθηματικό. Τώρα μου λένε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κορόιδο Ραπτόπουλε, έχει μαρμίτα ιστορία, μου λένε. Έλα, ρε Κώστα. Για να ακούσουμε τον πρώτο τελευταίο. Το τελευταίο, μάλιστα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, εδώ είμαι πάλι. Έλα, ρε φίλε, συγγνώμη, έπεσες, δεν σε. Έπεσα με. Έκουσα τούτ και νόμιζα με κόψανε. Όχι, δεν είπα κάτι κακό. Όχι, δεν είναι. Ίσα-ίσα είπαμε με τον Γιάννη να ξαναπάρεις. Έλα, πες μου. Πήρα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα πράγματα όπως έχουν, έτσι. Πριν κράξω εσένα για τους δικούς μας λόγους. Καλά, κράξε με στο τέλος. Πες αυτό που θέλεις. Ναι. Ναι. Ο κύριος που λέει και πάλι ότι ποιος χτύπησε ποιον και τέτοια, ήξεραν οι κύριοι της Χρυσής Αυγής ότι ήταν επιθύμητοι. Για αυτά που κάνουν στην Αθήνα. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις εσύ. Στάσου λίγο. Ήταν ανεπιθύμητη μόνο η της Χρυσής Αυγής ή όλων των κομμάτων? Αυτή είναι η ερώτηση δική μου. Όλων των κομμάτων, αλλά επιπλέον. Απαραπάνω. Της Χρυσής Αυγής. Γιατί της Χρυσής Αυγής? Γιατί δημιουργήσαν επεισόδιο εις βάρος των ποντίων στην Αθήνα. Ποιοι το δημιουργήσαν, οι Χρυσαυγίτες? Φυσικά. Δημιουργήσαν επεισόδιο για ποιο λόγο όμως εναντίον των. Μα τον κύριο Κουμουτσάκο, ναι. Αυτοί που χτυπήσαν ήταν της Χρυσής Αυγής, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, σε συγκέντρωση των ποντίων. Ναι, τι δουλειά έχουν οι πόντιοι, ο Κουμουτσάκος έβαγε το ξύλο. Αυτό σου λέω. Α, όλοι κατηγορήσαν ότι οι πόντιοι ενθαρρύνουν τη Χρυσή Αυγή. Α, λες τώρα ότι χαλάσανε τη διαδήλωση οι Χρυσαυγίτες με το φυσικά. Επεισόδιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μάλιστα. Φυσικά. Ναι. Ξέρεις από την αρχή και έχουμε βγάλει ανακοίνωση σαν πόντι ότι είσαι ανεπιθύμητος. Α, έχετε βγάλει και ανακοίνωση προ. Φυσικά, 7 του μηνός έχει βγει ανακοίνωση ότι είναι ανεπιθύμητη οποιοσδήποτε κόσμος της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Ωραία. Και έρχεσαι. Μόνο της Χρυσής Αυγής. Το ξαναλέω εγώ πάλι. Το ξαναλέω. Η ανακοίνωση έλεγε μόνο για την Χρυσή. Όλων των κομμάτων είναι ούτως ή άλλως. Το ούτως ή άλλως, άστο να το φαντάζομαι. Η ανακοίνωση λέει για όλα τα κόμματα ή για τη Χρυσή Αυγή η ανακοίνωση. Για τη Χρυσή Αυγή μιλάμε μόνο. Ωραία, πάμε. Για αυτούς που δημιουργήσαν το επεισόδιο στην Αθήνα μιλάμε. Τέλειος. Εντάξει, το κατάλαβα. Ωραία. Έρχεσαι εσύ σαν μάγκας, ναι. Το παίζεις μάγκας και λες ότι ήρθα, γιατί άμα ακούσετε τις δηλώσεις κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Και οποιαδήποτε οπαδή, ναι. Λένε ότι ήρθαμε παρόλο που δεν μας θέλετε, εμείς ήρθαμε. Μαγκιά μας. Σώπαρε μάγκα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι κύριε Κώστα? Αν είναι έτσι όπως το λες. Ήρθος ο μάγκας. Ήρθος ο μάγκας. Φάτες. Μάλιστα. Και γυρνάς και χτυπάς και πρώτος. Να το πάμε και έτσι. Χειροδίκησε πρώτος ο κύριος Χατζησάβας δηλαδή. Φυσικά άμα το δείτε κύριε Κώστα. Ναι, βλέπω κάτι. Μετά τις προξίες που τρώει γυρνάει και χτυπάει μπουνιά. Θα τις φάζε ρε φίλε. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Πρώτο αυτό. Για να τελειώνουμε λίγο, γιατί και εγώ είμαι πόντιος και εγώ με πείραξαν οι δηλώσεις του κύριου Φίλη, όπως και όλους μας, αυτούς που συγκεντρώθηκαν εκεί πέρα, και για τις Χρυσές Αυγές θα ήταν λίγο πιο διακριτικοί, άμα θέλανε να είναι έτσι όπως είναι. Από εδώ και πέρα τώρα, ποιες είναι οι σχέσεις τώρα, για να καταλάβω. Έλα. Από εδώ και πέρα, οι σχέσεις ποιες είναι τώρα, τι γίνεται.
τις σχέσεις αυτές που ήταν. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να μου πει πως δεν είχε να κάνω μια ερώτηση. Εκεί στη συγκέντρωση η ανακοίνωση βγήκε εναντίον της Χρυσής Αυγής, δεν σας θέλουμε. Υπήρχαν πόντοι συγκεντρωμένοι οι οποίοι ήταν χρυσαυγίτες. Φυσικά. Αυτοί τι άποψη είχαν? Αυτοί δεν ήταν όμως σαν χρυσαυγίτες, ήταν σαν πόντοι. Είχαν λοιπόν το ποντιακό στοιχείο και το άλλο το στοιχείο το αφήσαν στην άκρη. Μάλιστα, κατανοητό. Κατανοητό. Φυσικά. Κατανοητό. Φυσικά, έτσι. Κατανοητό. Τώρα να συνεχίσουμε στα δικά μας, Κώστα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Γιατί είπες για ένα μάτς του Άρη με τη Ρόδο. Του Άρη με τη Ρόδο, ναι. Ναι. Θες να μας πεις από πού το μάθεις εσύ αυτό το μάτς? Μήπως από τα φιλαράκια σου που σε χαρτζηλικώνανε? Ποιοι με χαρτζηλικώνανε εμένα? Ξέρεις ποιοι. Αυτοί που είπες χθες ότι χαρτζηλικώνανε. Α, μου δίνανε χαρτζηλίκι, δηλαδή ο Σαουρίδης, ο Κόντης και ο πώς τον έτωνα άλλο να. Εγώ δεν ονοματίζω, κύριε Κώστα. Αυτούς εννοούσες, ότι εγώ είχα φιλίες με αυτούς. Μάλιστα. Δεν είχες? Δεν ήμουν σούπερας για να έχω χαρτζηλίκι από τον Κόντη. Εγώ έχω φωτογραφίες, κύριε Κώστα, όπου... που σε απεικονίζουν σε μέρη μαζί τους. Μπορείς να μου φέρεις μία? Μπορείς να μου φέρεις μία? Φυσικά. Να τη δω. Πολύ ωραία. Φυσικά. Αλλά εκτός αν είσαι τόσο κόστα που δεν τα παραδέχεσαι. Εάν δεν μου φέρεις όμως φωτογραφία, δεν θα ξαναβγεις στον αέρα. Θα περιμένω πρώτα τις φωτογραφίες και μετά θα βγεις στον αέρα. Συμφωνεί? Σύμφωνοι. Πότε θα μου τις φέρεις? Σύμφωνοι. Αλλά μετά θέλω να δείξεις φωτογραφίες στον αέρα. Θα τις και βγάλω... να μην είσαι κότα η πουτάν. Θα τις βγάλω στο Facebook. Σου βρίσα τη μάνα εχθές, φίλε. Καταλαβαίνω ότι το πρόβλημά σου είναι μεγάλο. Κοίταξε, κάτι τέτοιο παδί του Άρη φέραν τον Άρη στη Γάμα Εθνική. Ο κόσμος ξέρει ποιοι είστε. Ξέρει τι κουμάσια είστε, ας πούμε, κτλ. Και μεταφέρετε ό,τι έχετε κάνει στους υπολείπους. Δυστυχώς όμως για εσάς η πόλη σας ξέρει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, κύριε Χιλτίδη. 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 Καλή συνέχεια, κύριε Χιλτίδη.